Που έχει αφήσει στην αιωνιότητα ως παρακαταθήκη η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Εξαιρετικός ο τίτλος, 30 χρόνια στην αιωνιότητα. 1994 συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια, 6 Μαρτίου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου και τη δική μου. Είπα να επιλέξουμε ένα οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Ένα οποιοδήποτε αλλά εσύ... άλλο. Εγώ λοιπόν σήμερα όμως το πρωί είχα την έμπνευση, λέω Μελίνα Μερκούρη, παιδιά του Πειραιά. Λέω να δώσω χαρά σε σένα και όλο τον κόσμο εδώ που από ό,τι έχω πολύ καταλάβει είστε βαμμένοι Ολυμπιακοί όλοι. Όχι, κυρίως εγώ είμαι, βέρος Πειραιώτης. Ξέρεις από πού το πήρα. Έλα. Το πήρα από το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Λοιπόν, Μελίνα Μερκούρη, σε αυτό το τραγούδι. Τι θαυμάσαμε πάνω απ' όλα, θαυμάσαμε υποκριτική, θαυμάσαμε ερμηνεία, εκτέλεση, θαυμάσαμε ταλέντο σπάνιο μοναδικό και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα για τη Μελίνα σε ένα ειδικό αφιέρωμα στη σημερινή εκπομπή. Μα ήταν μια μυθική προσωπικότητα, ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, υπουργός πολιτισμού και γεγονός. Άρρηκτα συνδεδεμένο στην ιστορία το όνομά της με τι, με τα Ελγίνια. Με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι, μην τα λέμε Ελγίνια, μην τα λέμε με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τότε όταν τα δικά μας πρωτοξεκίνησε λοιπόν η Μελίνα Μερκούρη όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ήταν μπροστάρισα και πρωτοπόρος, σε αυτή να αναγνωρίζεται η πρωταρχική προσπάθεια της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, τότε τα λέγαμε Ελγίνια, τα λέγαμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Στην πορεία των ετών αποκαταστάθηκε η ονομασία, τα λέμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπως και είναι άλλωστε. Αυτή είναι η απόλυτη ακρίβεια, ναι. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα δικά μας γλυπτά του Παρθενώνα, μην το ξεχνάνε εκεί οι Βρετανοί. Βρετανοί εκεί που τα. Τέλος πάντων. Θα δούμε, μετά ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου είχε συμπέσει όλος τυχαίως με το διευθυντή τότε του Βρετανικού Μουσείου. Τη στιχομηθεία που είχαν, τα τόσο λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματά της, τα οποία βέβαια τα έλεγε με πάθος, με το πάθος εκείνο που τη χαρακτήριζε τη Μελίνα Μερκούρη, και τι της απαντούσε, βέβαια, αυτά που απαντάνε μέχρι και σήμερα οι Βρετανοί, τα οποία είναι τελείως ατεκμηρίωτα, αβάσιμα και αστεία ενίοτε. Με το ίδιο πάθος είχε πει για δύο περίφημες ατάκες, για να το κλείσουμε για την ώρα το θέμα, γιατί υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στη Μελίνα. Ναι. Η μία ατάκα ήταν κάποια στιγμή προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα, δεν αρέσουμε πια. Και η δεύτερη ατάκα που είχε πει στην Δήμητρα Λιάννη, επειδή εκείνος αγαπάει, αν είσαι ερωτευμένη να τον πάρεις. Να σου πω κάτι, εκείνο που του είπε δεν αρέσουμε πια, μη σκάτε, σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, που έλεγε η Αλέκα Κανελίδου, το τραγουδούσε. Είναι και αυτό ένα σλόγκαν, ένα μότο που μένει ανά τα χρόνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικοινωνία με την εκπομπή, υπενθυμίζουμε, με το email, η διαδραστικότητα. Βασίλη, ας το φυσικό magazine, ήχο λίγο να τα ακούμε από κάτω. Ωραίο. magazine@onechannel.gr, magazine@onechannel.gr, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σημείωση, φωτογραφίες, βιντεάκια, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το στέλνετε στην εκπομπή, να αποτελέσει και θέμα συζήτησης. Να πούμε ότι αύριο, να πάμε στο σήμερα στην πραγματικότητα εδώ την ελληνική, αύριο έχετε Τσικνοπέμπτη. Σ' άρεσε το έχετε Τσικνοπέμπτη. Έρχεται Τσικνοπέμπτη. Δεν είμαι τόσο φαν, μην νομίζεις. Αλλά εντάξει, είναι ένα έθιμο. Είναι ένα έθιμο που οι Έλληνες το τιμούμε και το τιμούμε. Όχι πάμε, απλά λοιπόν. Το τιμάτε, του δίνετε και καταλαβαίνει, έτσι. Κάτσε, θα σου πω μεθαύριο με τη ζώνη. Για την ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τους τίτλους επικαιρότητας. Πώς λένε, φουλ του Άσου, είναι φουλ της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα. Πολύ πράγμα. Να δούμε τι θα πρωτοπούμε και τι θα αναλύσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη γειτονική Αλβανία, όπου έγινε μια δίκη παροδία, η οποία επέβαλε στον Φρέντι Μπελέρη, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, 2 χρόνια φυλάκισης για εξαγορά ψήφων. Είναι μια περιπέτεια για τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος στη Χιμάρα, να το υπενθυμίσουμε, και αυτό ακριβώς ήταν που υποστήριξε και στην ακροματική διαδικασία στη διάρκεια της απολογίας του, την τελευταία πριν να πάρθει η απόφαση του δικαστηρίου, ότι υπήρχε σχέδιο να με συλλάβουν για να χάσω τις εκλογές και να με αφήσουν ελεύθερο μια εβδομάδα μετά από αυτές. Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο. Αλλά συνελήφθη 2 ημέρες νωρίτερα. Το Μάιο. Και κερδίζει τις εκλογές. Έτσι, και κερδίζει τις εκλογές. Η περιπέτειά του συνεχίζεται και φαίνεται ότι δεν έχει τέλος, διότι ο άνθρωπος καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση. Ο ίδιος ασφαλώς έστειλε επιστολές διαμαρτυρίας. Έχει το δικαίωμα να καταθέσει έφεση εντός 15 ημερών. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι, διατύπωσε τους φόβους τους σε σχέση με την αντικειμενικότητα της όλης διαδικασίας και ασφαλώς της ποινής που του επευλήθη. Προέτρεψε τους δικαστές ο κ. Μπελέρης ευθέως κατά διάρκεια της απολογίας του να μην υποκύψουν στις γενικότερες πιέσεις του. Να το πούμε, του καθεστώτος Ράμα. Του καθεστώτος Ράμα. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε συγκεκριμένα ότι η Αλβανία του Ράμα δεν ανήκει στην Ευρώπη του 2024. Είναι αυτό το οποίο έγραψε και ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρη, ότι καταστρατηγεί λοιπόν η κυβέρνηση Ράμα τους βασικούς κανόνες και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει εν έτη 2024. Έχει σημασία αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και προσβλέπει σε μια δίκη για την κειμενική κρίση στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσία στο σχόλιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Το δικό μας. Έτσι. Αυτά λοιπόν, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, τι συμβαίνει στην Αλβανία, στη γειτονική Αλβανία, καθώς και στην συγκεκριμένη υπόθεση με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο άνθρωπος, να το πούμε. Βέβαια, το Μάιο τώρα αυτή η υπόθεση. Ταλαιπωρηθεί πολύ. Πάμε λοιπόν και καταδικάστηκε και ο στενός του συνεργάτης 18 μήνες με αναστολή. Σε ένα χρόνο λόγω προβλημάτων υγείας που έχει. Ναι. Βέβαια, όταν σε βάζουν στη φυλακή και δει για λόγους που δεν υφίστανται, αρρωσταίνεις. Να το πούμε αυτό. Σε μια δίκη παροδία. Πόσο όπως μάλλον δηλαδή να έχεις και μια ευπάθεια, να έχεις και ένα θέμα υγείας προτού μπει στη φυλακή. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα της Ιεράς Συνόδου, όπου τι έκανε η Ιερά Σύνοδος, έριξε πόρτα. Πόρτα σε όλους τους πολιτικούς, καθώς και σε θεσμούς, γιατί δεν θέλει, δεν είναι καλοδεχούμενη ούτε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ορόσημο είναι η 24η Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου κατά παρέκκληση αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος να τελεστεί στην Ιερά Μονή Πετράκη, εκεί όπου δεν ισχύει πρωτόκολλο αυτό που λέει τώρα η Ματίνα, γι' αυτό και αφορά και την πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θα προσκαλέσει αυτούς που θέλει. Ενώ μέχρι τώρα, να πούμε, όλα τα χρόνια που γιορταζόταν και γινόταν αυτή η λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, γινόταν στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη. Όπου πήγαιναν όλοι οι πολιτικοί, βέβαια, από όλες τις παρατάξεις, ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα να πούμε, λένε ότι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που πέρασε. Είναι μια συνεχιζόμενη αντίδραση της Εκκλησίας απέναντι στο νόμο πλέον που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια και ήδη τελέστηκε και ο πρώτος γάμος την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Νέα Σμύρνη. Παρουσία, όπως είπαμε χθες, όπως είπα χθες, της αστυνομίας, γιατί το ζεύγος είχε δεχθεί απειλές, σοβαρές απειλές. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, παίρνει και αυτή το δικό το γάντι από κάτω σε ό,τι αφορά την Εκκλησία και απαντάει, εσείς πάντως, απαντάει στην Εκκλησία, είστε ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο. Γιατί κάθε χρόνο, πάλι την ίδια μέρα, διοργανώνει γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πηγαίνει και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Τούτη τη φορά, λοιπόν, της έστειλε τις προσκλήσεις, αλλά δεν είναι δεκτική. Να πούμε ότι έχει αρχίσει και γίνεται και ένα bullying, ένα άτυπο bullying. Ξεκίνησε δηλαδή από τον κύριο Χριστίδη, κατά του κυρίου Χριστίδη. Έτσι, σε μια κοπή πίτας, όπου εκεί ο Μητροπολίτης Σεραφείμ από την Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως, όταν λοιπόν ήταν εκεί στην κοπή της πίτας και αντιλήφθηκε ότι μεταξύ όλων των υπολείπων ήταν και ο Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ, είπε μόνο αν αποχωρήσει από τη διαδικασία, από την εκδήλωση ο Χριστίδης, τότε εγώ θα κόψω και θα ευλογήσω την πίτα. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό γιατί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το νόμο το συγκεκριμένο. Υπενθυμίζω για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, είχε κάνει και ανοιχτή δήλωση, ξεκάθαρα, ότι είναι υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου τότε, νόμου πλέον του κράτους, επαναλαμβάνω, για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είχαμε περιστατικό και στην Κέρκυρα, όπου ο Μητροπολίτης του νησιού έδιωξε, απέβαλε από το εκκλησίασμα, να πούμε έτσι, από την εκκλησία, δύο βουλευτές, έναν του ΣΥΡΙΖΑ και έναν του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ τους είπε φύγετε και όταν αλλάξετε γνώμη, όταν μετανοήσετε, τότε να ξαναρθείτε. Αυτό, συγγνώμη, αλλά με όλο το σεβασμό και ειδικά το δικό μου προς την εκκλησία, αυτό είναι bullying, αυτό που είπε η Ματίνα. Είναι bullying, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να μπαίνουν σε ξένα χωράφια. Η πολιτεία νομοθετεί, η εκκλησία εκκλησιάζει και δέχεται, όπως ξέρουμε, όλο τον κόσμο με μια ανοιχτή αγκαλιά και με μια τεράστια απόλυτη αγάπη που συγχωρεί τα πάντα. Την οποία έχει επαναλάβει ο Αρχιεπίσκοπος. Το βλέπουμε εδώ. Την έχει επαναλάβει την ανοιχτή αγκαλιά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ούτε ο Θεός, ούτε η εκκλησία τιμωρεί.
Κανείς δεν είναι τιμωρός. Όχι, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, σίγουρα δεν είναι τιμωρός. Πόσο μάλλον. Η Εκκλησία η οποία τον εκπροσωπεί σε τούτο τον κόσμο. Οι λεγόμενοι τοποτηρητές του επί της γης. Η οποία η Εκκλησία, να πούμε, είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Δεν είναι έτσι. Αποτελείται από ανθρώπους. Από ανθρώπους που μπορεί να λανθάνουν, να ασφάλουν, να έχουν και ίδια αμαρτίες και ίδια αδυναμίες. Ματίνα, εμένα ο πνευματικός μου, μου έχει πει ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Και δεν υπήρξε ποτέ τιμωρός και δεν θα είναι ποτέ τιμωρός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Όχι, αυτό όμως είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Δηλαδή στους κόλπους της η Εκκλησία έχει και ανθρώπους με αδυναμίες. Πάσης φύσεως αδυναμίες. Συνεπώς δεν μπορείς να είσαι τόσο επικριτικός και απόλυτος. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των κρατικών, των μη κρατικών και το γενικότερα των ερωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διότι αφορά και τα κρατικά πανεπιστήμια, αλλά βασικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Επισόδια στο Πασόκ είχαμε. Είχαμε μια ταρακώδη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας με έντονες αντιδράσεις από δύο βουλευτές, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και την κυρία Γιανακοπούλου, και από την άλλη πλευρά τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει δεν θα ανεχθώ κανένα ρήγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο οποίος δεν μετακινείται από τη θέση του, επιβάλλει καθώς φαίνεται κομματική πειθαρχία, δεν θα ανεχθεί κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε και κάποιους διαλόγους, κάποιες κάρτες που έχουμε. Ποιον θες να κάνεις, τον Ανδρουλάκη ή τον Κωνσταντινόπουλο? Νομίζω ότι έχουμε σπικάζ, για να το δούμε. Αυτές δεν είναι σπικαρισμένες. Α, θα το βρούμε τότε στον αέρα, αλλά ξεκίνα εσύ. Για να δούμε. Σπικαριστές είναι. Ναι, ωραία, για να δούμε. Ναι. Σας το είπα ότι δεν είναι. Ποιον θες να κάνεις, τον... Έλα, λοιπόν, ωραία, είχε δίκιο η Ματίνα. Πάμε, ξεκινάμε, πάρε εσύ. Εγώ. Ναι, έλα. Τον Κωνσταντινόπουλο. Πάρε ό,τι θέλεις. Ωραία, λοιπόν, ο κόσμος δεν κατανόησε τη θέση μας και αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο Γιώργος Παπανδρέου ψήφισε τα μη κρατικά πανεπιστήμια το 2006 επί Καραμανλή και ήταν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ήρθε η σειρά μου, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει την ίδια θέση διαχρονικά. Μην κάνεις κοπτοραπτική στα λόγια του Γιώργου Παπανδρέου. Να σου πω, μεγαλοπιάνεσαι, Προεδρία. Όχι, πρόσεχε. Απάντησε. Όπως Πρόεδρε έλεγε τις απόψεις σου, έτσι θα τις λέω κι εγώ. Σωστά. Έπεσε ο λόγος σου, Βαρύδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Νομίζω έχουμε και κάποιες κάρτες με το διάλογο με την Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων είπε, και ήταν και λίγο δεικτική ως προς αυτό, ότι εγώ ακούω την crème de la crème των συνταγματολόγων. Την crème de la crème των συνταγματολόγων, που μας λένε ότι είναι νομιμότατα και συνταγματικά τον όλα. Τον Νίκο Αλιβιζάτο. Ναι. Και δεν ακούω συνταγματολόγους άλλους οι οποίοι γράφουν βιβλία για το φαινόμενο Κασελάκη. Ήξερα αφρόκρεμα, ήξερα αφαγκατέ. Τώρα ξέρω το crème de la crème. Ναι. Crème de la crème. Είναι ωραία έκφραση, ωραία, γιατί έτσι σε πάει, σε μεταφέρει νοερά σε κουζίνες, σε κουτάλες που στριφογυρνούν και τέτοια. Κουτάλες, λοιπόν, ειδικά είναι και... τα μαγειρία. Έτσι. Και εννοούσε βέβαια τον κύριο Κοντιάδη, τον συνταγματολόγο, που το καλοκαίρι είχε γράψει και παρουσιάσει το βιβλίο του, όπου αν θυμόμαστε ήταν καλεσμένος και ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος πήγε και έφυγε και το έχουμε σχολιάσει πάλι. Πάμε, λοιπόν, να δούμε και αυτή την κάρτα. Εδώ τώρα κοίταξε να δεις, δεν γεννάτε ζήτημα. Πια θα, πάμε, ξεκίνα, γυναικεία. Υπάρχει πρόβλημα θεσμικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είμαστε υπάλληλοι, είπε η Νάντια Γιανακοπούλου. Δεν μπορούμε να επικυρώνουμε αποφάσεις που μας έρχονται την τελευταία στιγμή. Θέτεις θέμα κομματικής πειθαρχίας. Όπου, ευθέως η ερώτηση. Ναι. Το έχω πει στη συνέντευξή μου. Σε συνέντευξή μου. Το έχω πει λοιπόν σε συνέντευξή μου και εδώ. Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία. Τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Ναι, εμφανίζεται πολύ αυστηρό, κοφτός, κατηγορηματικό, απόλυτο. Αμετακίνητο. Δεν αλλάζω γνώμη, δεν αλλάζω άποψη. Μη διαλλακτικό. Υπό μία έννοια έχει τα δίκαια του, γιατί σου λέει η ουρά τη Νέα Δημοκρατία θα τα ψηφίζω όλα. Γιατί προφανώ αυτό είναι το σκεπτικό. Κοίταξε. Η κυρία Γιανακοπούλου λέει δεν είμαστε υπάλληλοι. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπεκαλείται τον Γιώργο Παπανδρέου. Η οποία έχει δίκιο όμως. Εντάξει, άλλο θέλω να πω. Υπεκαλείται τον Γιώργο Παπανδρέου. Mm-hmm. Κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια πρόταση όμως. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το σκανδιναβικό μοντέλο που έχει προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης και το Πασόκ ως γραμμή, ως θέση, ως πολιτική. Οι άλλοι δεν είπαν τίποτα. Είπαν διαφωνούμε με αυτό, δεν το θέλουμε, θέλουμε τα κρατικά πανεπιστήμια. Σου λέει διαφωνείς, πες μας τι πιστεύεις και τι είναι αυτό που θέλεις να γίνει και να κάνουμε. Ναι. Μήπως και μεταπιστούμε, αυτό που λέει ο λόγος. Όχι ότι θα μεταπιστούν και θα αλλαξοπιστήσουν. Και τώρα είναι ένα θέμα που θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης στο δημοσιογραφικό σε πολύ λίγο, διότι 32 είναι βουλευτές. 32. Και νομίζω ότι τον Μπαλάκη πλέον το έχουν. Καλά, δεν νομίζω τον παίρνει να κάνει διαγραφές ή οτιδήποτε. Από τη μία. Από την άλλη,
Εγώ είμαι αμετακίνητος, δεν επιτρέπω ρήγμα. Το μπαλάκι νομίζω είναι στους δύο. Ναι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Η αριθμητική μετά δεν βγαίνει. Η εξίσωση δεν τραβάει. Είχαμε καιρό να δούμε στο Πασόκ έτσι μια αντιδραστική τάση εσωτερική. Για πάμε. Και είναι και σοβαρό το θέμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από την Αμερική, αφού δεν αντιδρά η ελληνική δικαιοσύνη σε σχέση με τις υποκλοπές και το Predator. Αντέδρασε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Και είναι πολύ βαρύς ο πέλεκης, ειδικά όταν πέφτει από την Αμερικανική δικαιοσύνη. Και τη στιγμή που κάνει και ειδική αναφορά στην άδεια εξαγωγής από την Ελλάδα όλες αυτές τις ιστορίες, προχώρησε σε κυρώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Σε δύο φυσικά πρόσωπα, σε πέντε νομικά πρόσωπα, στον ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa και τη συζύγου του. Η Intellexa είναι στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε, μεταξύ αυτών και η Intellexa για την Ελλάδα. Ο όμιλος περιγράφεται από τις Αμερικανικές αρχές ως ένας σύνθετος διεθνής ιστός αποκεντρωμένων επιχειρήσεων. Και γίνεται ειδική αναφορά, ξαναλέω. Θα το διαβάσω μετά επακριβώς όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναι. Μέσα εντός εισαγωγικών, όπως το αναφέρει στη στήλη του Γιώργος Παπαχρήστος. Είναι πολύ ενδεικτικό, αποσαφηνίζει πολλά δηλαδή. Και επισημαίνεται ότι η εξαγωγή γίνεται και από την Ελλάδα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα. Σε αυταρχικά καθεστώτα. Το Πασόκ αυτό είπε, ότι αντί να φτάσει η δικαιοσύνη ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, όπου λαμβάνονταν αυτού του είδους οι αποφάσεις σε σχέση με τις υποκλοπές και το Predator, όχι μόνο δεν έφτασε η δικαιοσύνη και δεν ασχολήθηκε καν και με τις άδειες εξαγωγής του λογισμικού που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι αιχμηρότατα τα σχόλια του Πασόκ στο συγκεκριμένο θέμα και είναι και εντόνως αντιπολιτευτικά σε ένα θέμα που απασχόλησε στο παρελθόν. Εντάξει, και τώρα να σου πω κάτι. Αυτό το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή σέρνεται η δικαιοσύνη. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Σκιές υπάρχουν από πάνω. Βέβαια, προέκυψε και άλλο θέμα υποκλοπής προσωπικών στοιχείων. Θα αποδεχθεί βέβαια αυτό. Μιλάμε για την επιστολική ψήφο και σε ό,τι αφορά την Άννα Μισελά Σιμακοπούλου. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Δεν το αρνείται κανείς ότι είναι ένα θέμα. Το οποίο τι διάβασα πρωτοσέλιδο στα Νέα, ότι είναι στον αέρα η υποψηφιότητά της. Ενδέχεται να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις εντός της ημέρας, αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε κάλυψη. Τόσο απέναντι στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, όσο και στην Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως λέει ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος του Υπουργείου. Και είπε ότι δεν δώσαμε εμείς τέτοιον εκλογικό κατάλογο. Δεν το κάναμε, απλά δεν το κάναμε. Απλά έχουν αρχίσει και αναζητούν μήπως το έκανε κάποιος εκ των υπαλλήλων. Γι' αυτό λέει διενεργείται εσωτερικός έλεγχος. Θα τα δούμε. Υπάρχει εισαγγελική πάντως παρέμβαση για έλεγχο και στην περίπτωση αυτή. Και στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, θέματα που θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε. Πάμε όλα στο λίγο, τραπέζι. Τώρα στο δημοσιογραφικό μας τραπέζι. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλά είστε. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Αντώνη Ραυτόπουλο, αρχισυντάκτη από την εφημερίδα Αυγή. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Αντώνη. Και τον Λάμπρο τον Καλαρίτη από τον Όμιλο των Παραπολιτικών και ραδιοφωνικό παραγωγό στο Παραπολιτικά 90,1. Τον ακούμε κάθε βράδυ στις 8 με 10. Μετά τα δελτία, είπαμε, συντονιζόμαστε στα Παραπολιτικά για να ακούσουμε τον Λάμπρο. Ξέρεις γιατί κόλλησα. Κόλλησα γιατί χθες εγώ συντονίστηκα 9 παρα 10 περίπου και δεν θυμόμουν τι ώρα έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που είπαμε, από το σκάνδαλο στο πούμε Ασημακοπούλου. Να δούμε γιατί περιμένουμε εδώ λέει στον αέρα η υποψηφιότητα της Ασημακοπούλου, έρευνα από το Μαξίμου στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεραμέως. Να αναμένουμε Λάμπρο εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Νομίζω επειδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο το Ευρωκοινοβούλιο έχει πρωτοστατήσει στο θέμα των προσωπικών δεδομένων, εκ των πραγμάτων λοιπόν θεωρείται και είναι σοβαρό. Ανεξάρτητος τώρα επιμέρους ζητημάτων. Ένα. Άρα ως θέμα είναι και θεωρείται σοβαρό για τον επιπλέον λόγο ότι η κ. Σιμακοπούλου είναι ευρωβουλευτής. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει πρωτοστατήσει το θέμα του GDPR. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το Μαξίμου δεν μπορεί να το παρακάμψει. Για έναν ακόμη λόγο πιστεύω, γιατί αρχίζει λίγο και αμφισβητείται το όλο με την επιστολική ψήφο. Αυτό είναι αυτό. Αυτό γιατί δίνει... αν πήρε ονόματα αυτή τη πλατφόρμα. Με email. Η διαδικασία όλη. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι να διασφαλιστεί. Άρα, εδώ, αν θέσει η αντιπολίτευση, μπορεί να το αξιοποιήσει με αφορμή αυτό για να επαναφέρει τη θέση της. Γιατί τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα τεχνικό. Γιατί η αντιπολίτευση θεωρεί προφανώς ότι δεν ευνοείται από την επιστολική ψήφο, διότι εκτιμά ότι οι περισσότεροι από αυτούς που θα ψηφίσουν ενδεχομένως δεν είναι φιλικά προσκύμα, είναι προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα, από εκεί ξεκινά το ζήτημα. Έτσι. Και επικαλούνται μετά το θέμα της διαβλητότητας ή μη. Τεχνικά υπάρχει θέμα διασφάλιση, δεν υπάρχει ζήτημα. Προφανώς όμως αυτή η υπόθεση δίνει λαβή στα επιχειρήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, τεχνικά μπορούν να διασφαλιστούν. Τώρα, εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Από πού έγινε η διαρροή, εκείνη.
επειδή υπάρχει, θα γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν, υπάρχει, εάν έγινε από υπάλληλο, έτσι, από πού έγινε ακριβώς, η καθυστέρηση απάντησης από πλευράς, αν θες μια τοποθέτηση από πλευράς του Υπουργείου, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, είναι λογικό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται από υπουργό, έτσι, αν έχει γίνει κάτι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας υπουργός δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει πάσα εντός εισαγωγικών. Σε καμία περίπτωση δεν θα το διακινδύνευε. Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε από πού έχει γίνει η διαρροή. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εσωτερικό, γιατί αυτή η υπόθεση δημιουργεί ένα θέμα αθέμητο, αν θες, ανταγωνισμού στους υπολείπους. Αν ένας υποψήφιος έχει πρόσβαση σε κάποια στοιχεία να διεκδικήσει την ψήφο μέσω email ή οτιδήποτε που δεν έχουν οι άλλοι. Γιατί σου λέει άλλο τι είναι, παιδί κατώ τον Θεό. Δημιουργεί ένα θέμα λοιπόν εσωτερικό. Άρα όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα ζήτημα. Οπότε επιβαρύνεται η προοπτική της υποψηφιότητας. Αυτό όμως θα αποφασιστεί. Άρα θα έχουμε λες μαντάτα μέσα στην ημέρα. Αυτό θα αποφασιστεί όταν. Όταν διαπιστωθούν και τα στοιχεία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαρροή, πώς έγινε, για να είναι σίγουροι, ώστε εάν υπάρξει η απόφαση αυτή που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή να μην είναι υποψήφια, να εδράζεται σε στοιχεία τα οποία θα το δικαιολογούν. Να έχει δεθεί λες, να μην γίνει για λόγους επικοινωνίας, να μην γίνει για λόγους ουσίας. Να διαπιστωθεί πώς έγινε, γιατί έγινε, θα δώσει εξήγηση. Και εισαγγελικά και υπηρεσιακά, έτσι, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο. Δηλαδή να διασταυρωθούν αυτά προφανώς και να υπάρχει ένα τεκμήριο για το οποίο θα αποπεμφθεί αν είναι από την σημασία, γιατί τώρα η αποπομπή ενός υποψηφίου. Οποίος... Έχει σημασία το Μαξίμου να μάθει την αλήθεια, έτσι, και τη διαδρομή. Ναι, γιατί... Ποιο ζήτησε, ποιο έδωσε και όλα τα σχετικά. Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτό τώρα δημιουργεί ένα ζήτημα και στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και για τον λόγο που αναφέρεις. Ήδη πάντως η Νέα Δημοκρατία την έχει. Χθες δεν μπήκε σε κάποιο κομματικό όργανο, αν δεν κάνω λάθος. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει να παίρνει κάποιες αποστάσεις. Προφανώς. Απλά επειδή δεν μπορεί να φανεί ότι αυτό γίνεται μόνο για λόγους επικοινωνίας, άρα πρέπει να διαπιστωθεί. Αν θες να δέσει η υπόθεση, έτσι, το πώς είναι, γιατί έγινε, για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Έχει σημασία να εντοπιστεί από πού έγινε η διαρροή. Διότι δεν μπορεί, αν η κυρία Ασμακοπούλου επικαλείται προσωπικές επαφές και δεν αποδειχθεί ότι έχει γίνει διαρροή του Υπουργείου Ιστορικών, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν όντως έχει δίκιο η κυρία Ασμακοπούλου, που λένε προσωπικές μου επαφές. Η απόφαση όμως... αυτή, αν ληφθεί τέτοια απόφαση, να την πετάσουν έξω, να το πω έτσι, από το ευρωψηφοδέλτιο επικοινωνιακά. Ίσως να προτιμήσουν να το κάνουν με όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Θα τη θυσιάσουν, εννοώ, επικοινωνιακά. Δεν είναι θέμα θυσίας. Εάν υπάρχουν στοιχεία, είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να καλύψουν μια υπόθεση η οποία έχει σκιές. Δεν θα πάρει πρέπει. Γι' αυτό λέω, αυτό λέω. Εγώ το λέω όμως γιατί. Γιατί ακούμε για τα Τέμπη, υπάρχει ο θυμός, η οργή του κόσμου. Δεν έχετε πει τίποτα, καλύπτεται. Για το Predator, υποκλοπές, το ίδιο. Άρα μήπως τους... εξυπηρετεί να θυσιάσουν την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου επικοινωνιακά. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορεί να γίνει ανθρωποφαγία χωρίς στοιχεία. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Εάν υπάρχουν στοιχεία, θα ληφθούν οι αποφάσεις που όλοι καταλαβαίνουμε. Προφανώς η κυρία Σημακοπούλου έχει δώσει ήδη τη δική της εκδοχή, την οποία μένει να αποδείξει. Γίνεται και η έρευνα, και εισαγγελική και διοικητική εσωτερικά. Οπότε αναλόγως θα γίνει η ανθρωποφαγία χωρίς στοιχεία. Πολλές φορές γυρνάει μπούμερακ. Αλλά εδώ είναι θέμα στοιχείων. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία, η απόφαση είναι αυτή που πρέπει να είναι. Έχουν προηγηθεί και άλλες τέτοιες αποφάσεις για άλλου είδους περιπτώσεις, όπου και εκεί υπήρξε καρία αντίδραση. Και μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού, μέχρι όμως να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει. Να φέρουμε στην κυρία Σπυράκη. Και είναι λογικό, νομίζω, έτσι. Μέχρι να διαπιστωθεί. Ναι, στην κυρία Σπυράκη. Μιας και πάντως είπε ο συνάδελφος στην κυρία Σπυράκη, νομίζω ότι είμαστε χώρα με την υψηλότερη καταγραφή κακών γεγονότων ευρωβουλευτών. Δηλαδή είναι η κυρία Σπυράκη, είναι η κυρία Καϊλίνο, ο κύριος Γεωργούλης, τώρα η κυρία Σημακοπούλου. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό από πού προκύπτει αυτό. Οι Βρυξέλλες διαφθείρουν. Όχι, δεν προκύπτει ότι έχουμε εμείς το μεγαλύτερο ποσοστό πάρα πολύ. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, για όποιον ξέρει πώς λειτουργεί εκεί. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί είτε για λόγους σκοπιμότητας. Υπάρχουν γενικά, λες εσύ, Λάμπρο, δηλαδή, και σε άλλους ευρωβουλευτές από άλλες χώρες. Υπάρχουν ζητήματα. Τώρα πιστεύει κανείς ότι θέματα τα οποία δημιουργούν σκιές γίνονται μόνο στην ελληνική εβδομάδα. Όχι, δεν ξέρει πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι και ένα μήνυμα για να δούμε και τα κόμματα ποιους τοποθετούν στα σχολεία τους. Αυτό είναι σωστό. Για όλες τις παρατάξεις και όλα τα κόμματα. Εννοείται για όλους. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ πυκνές διαδικασίες στο Ευρωκοινοβούλιο, από λόμπινγκ μέχρι οτιδήποτε, τα οποία είναι εύκολο κάποιος να εμπλακεί, ακόμα και αν δεν το κάνει σκοπίμως. Αλλά αυτό δεν γίνεται στην τέτοια, αυτό δεν γίνεται στις Βρυξέλλες κατά κόρον. Το λόμπινγκ, το λεγόμενο. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν πάνω από 2 με 2.500
εταιρείες lobbying. Προφανώς για κάποιο λόγο δεν το κάνουν για αφιλοκερδός. Έτσι. Ναι. Για να υπάρχουν δεν δυόμιση, έχει καλό καιρό στην εξέλιξη. Για να υπάρχουν 2.500 επαναλαμβάνω, εταιρείες lobbying, προφανώς κάτι κάνουν και από κάπου βγάζουν χρήματα. Για κάποιου λόγου ανθεί αυτό, έτσι. Για να μιλάμε για του αριθμού. Μάλλον επειδή βρέχει πολύ στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες λαμβάνονται, λαμβάνονται αποφάσεις, ναι, και στην Κομισιόν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια, το Ευρωκοινοβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο, αλλά δεν πάει να επηρεάζει έτσι, και να δημιουργεί κλίμα. Λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες αφορούν ολόκληρους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας. Άρα, πολύ μεγάλους τζίρους, πολύ μεγάλα ποσά. Κάποιος το να αποσπάσει μία ευνοϊκή για την επιχείρησή του, για τον τομέα της οικονομίας του, απόφαση από την Κομισιόν, σημαίνει ότι μπορεί να του ανοίξει ή να του κλείσει αντιστοίχως μία αγορά δισεκατομμυρίων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς το πόσο πυκνές είναι οι πιέσεις και οι διεργασίες. Και τότε με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή το είχαμε μάθει. Δηλαδή αυτό είχε αποτυπωθεί στο ρεπορτάζ. Ακόμα και άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι αυτό είναι μία δεδομένη κατάσταση στις Βρυξέλλες το έμαθαν. Είναι μία διαρκής κατάσταση. Υπάρχει, να πούμε μια και το αναφέρουμε για να το κλείσουμε, ότι υπάρχει το επίσημο lobbying εκεί. Δηλαδή μπορεί κάποια εταιρεία, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, να παρουσιάσει τις θέσεις του μέσω της επίσημης διαδικασίας lobbying. Υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες όπου μπορείς να παρουσιάσεις το θέμα σου, να ζητήσεις, να διεκδικήσεις κλπ. Και υπάρχουν και τα υπόγεια, όπως καταλαβαίνει κανείς. Όπου... Εντάξει, δεν την καταδικάζουμε ως διαδικασία. Όχι, γιατί υπάρχει, υπάρχει το θεμητό. Επειδή όντως αφορά. Αυτό που καταδικάζουμε είναι τα υπόγεια που είπες. Ναι, προφανώς. Και από ο τζίρος των υπόγειων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτά που φαίνονται. Καταλαβαίνει κανείς ότι σημαίνει να κλείσει, να ανοίξει, ας πούμε, στο θέμα το επιχειρηματικό ή των οικονομιών. Να ανοίξει, να κλείσει μια αγορά σαν την Ευρώπη για ένα τομέα βιομηχανίας. Τρόφιμα, ενέργεια, οτιδήποτε, για μια επιχείρηση, πόσα λεφτά είναι. Άρα είναι λογικό. Και υπάρχουν και κράτη τα που δεν κάνουν λόγο, γιατί Κατάρ. Να πάμε και στη δίκη παροδία του Φρέντι Μπελέρη. Ναι. Εκεί έχουμε την αναμενόμενη εξέλιξη ενός. Αναμενόμενη, λες, έτσι. Αναμενόμενη απολύτως, γιατί είναι μια στημένη υπόθεση εξ αρχής. Είναι στημένο το κατηγορητήριο, είναι χαλκευμένα τα στοιχεία. Είναι μια υπόθεση παροδία. Είναι ψευδομάρτυρες και είναι και στημένοι και οι δικαστές. Η μία εκ των δικαστών είχε απελαθεί από την Ελλάδα το 2002, αυτή που δικάζει τον Φρέντι Μπελέρη. Είχε προσπαθήσει να μπει στην Ελλάδα με πλαστά έγγραφα το 2002, είχε παρουσιαστεί ως βορειοπηρώτησα, ως ομογενής, ως βορειοπηρώτησα, ενώ είναι Αλβανίδα, για να έχει τα αντίστοιχα προνόμια, είχε εντοπιστεί στην Κακαβιά, είχε απελαθεί, της είχε απαγορευτεί είσοδος στις χώρες Σέγγεν για 12 χρόνια, λόγω αυτού. Το 19 έκανε αίτημα να μπει αλβανική δικαιοσύνη, στο τμήμα δικαιοσύνης κατά της διαφθοράς στην Αλβανία. Απορρίφθηκε λόγω της, του ιστορικού γιατί και εξετάζεται από διεθνή επιτροπή ακριβώς. Συγγνώμη, η διεφθαρμένη ήθελε να μπει στο τμήμα εναντίον της διαφθοράς. Και μετά από όλα αυτά, αυτή δικαστικός ορίζεται για την υπόθεση Μπελέρη. Γι' αυτό πρόσεξε, απορρίφθηκε γιατί η εξέταση, επειδή η Αλβανία είναι σε μια φάση συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε αυτό, αυτού του είδους τα αιτήματα εξετάζονται από διεθνή, από ξένους, όχι από Αλβανούς. Απορρίφθηκε λοιπόν γιατί είχαν καταχωρηθεί τα στοιχεία της. Προσέφηκε σε δεύτερο βαθμό, εξετάστηκε από Αλβανική Επιτροπή και ό,τι θαύματος εγκρίθηκε. Έκτοτε λοιπόν, από ό,τι μας λένε, εξετάζει διάφορες υποθέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με πολιτικούς αντιπάλους του Ράμα. Είτε Αλβανούς είτε. Όλο στοιχείο. Λοιπόν, μιλάμε για μια δίκη παροδία, η οποία εντάσσεται στις διώξεις κατά της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ελληνική μειονότητα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Δεν είναι απλά, δηλαδή έχει νομική υπόσταση. Είναι αναγνωρισμένη ως ελληνική εθνική μειονότητα. Διώκεται αφενός, αφετέρου είναι και θέμα οικονομικό, γιατί θέλουν να αρπάξουν τα φιλέτα της χυμάρας για αξιοποίηση εντός εισαγωγικών. Άρα έχουμε δύο θέματα. Το θέμα το πολιτικό, το εθνικό, διώκει μειονότητα. Το θέμα της διαφθοράς, θέλουν να αρπάξουν τα φιλέτα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι η Αθήνα δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίσει. Πώς μπορεί να πυροδοτήσει τις επόμενες αντιδράσεις. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν όλα αυτά που γίνονται είναι τόσο εξόφθαλμα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, πόσο μάλλον φόβος απέναντι στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει. Κάτι γνώμη, δεν τους νοιάζει, ας πω γιατί. Ναι, αλλά μετέχουν σε ευρωπαϊκές διαδικασίες. Μετέχουν σε ευρωπαϊκές διαδικασίες. Θα πρέπει λογικά με βάση τη διαδικασία να ανοίγουν και να κλείνουν τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα προφανώς θα πρέπει να τα μπλοκάρει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου,
Έτσι. Και να θέλει η Αλβανία να είναι υποψήφια προστάτευση χώρα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέω ότι μέχρι τώρα εμείς δεν έχουμε αντιδράσει. Όχι. Δηλαδή λέμε ότι είναι άδικο, λέμε ότι είναι παράνομο, λέμε ότι είναι υπόθεση και δίκη παροδία. Υπάρχει μια ήπια αντίδραση. Πολύ ουσιοδονική, διπλωματική μέχρι στιγμή. Διπλωματική. Αναντίστοιχη με τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Αναντίστοιχη, Αντώνη, να πούμε για δύο ξένου προσώπου μόνο. Στο πρόσωπο του Μπελέρη διώκεται η μειονότητα. Και αν θε, είναι και ένα στίγμα για το κύρο Ελλάδο. Αν η Ελλάδα εμφανίζεται ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τη μειονότητά τη δίπλα στα σύνορά τη, επαναλαμβάνω, διεθνώ αναγνωρισμένη. Αυτό είναι προσβλητικό ουσιαστικά. Και ένα πρόσωπο, και ένα πρόσωπο αναγνωρισμένο από τη μειονότητα, διότι του έδωσε την ψήφο του, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω. Ο κ. Μπελέρη δεν είναι ένα απλό πρόσωπο που εκφράζει. Είναι κλεμμένο δήμαρχο. Ακριβώ. Να ορκιστεί. Μιλάμε για καραμπινάτη παραβίαση ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων. Ένα μικρό σχόλιο που θέλω να κάνω για την κυρία Σφαμακοπούλη, γιατί δεν προλάβα προηγουμένως. Ένα λεπτό. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, δεν είμαστε εισαγγελείς, αλλά είναι πολύ ύποπτες αυτές οι συμπτώσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, όπως είναι τα mail, τα οποία στέλνονται με διαφορά 30 δευτερολέπτων από το Υπουργείο Εσωτερικών και το mail από την κυρία Σφαμακοπούλου. Είναι πολύ ύποπτο το γεγονός ότι όλοι οι ευρωβουλευτές, ναι μεν, μαζεύουν email και στοιχεία από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν επαφές όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν μια database. Αλλά ναι, ακριβώς, και αυτό γίνεται και οκ, okay, είναι θεμητό. Εν πάση περιπτώσει, αλλά άλλο να έχουν και τα mail. Αλλά έτσι, άλλο να έχουν τα mail ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα που αγγίζει μόνο την κυρία Σφαμακοπούλη, μόνο την Ελλάδα. Είναι πανευρωπαϊκό. Μιλάμε για mail ανθρώπων από όλες τις χώρες, αν όχι της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, της Ευρώπης τουλάχιστον. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τους απόδημους. Γιατί πλέον επιστολική ψήφο έχουμε και για τους πολίτες και, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έτσι. Που εργάζονται εκείνη την ημέρα και δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν, που είναι ακριβώς άρρωστοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτό το σύντομο σχόλιο για να πάμε και στην περίπτωση Μπελέρη, όπου εδώ εγώ εκτιμώ ότι γίνεται ένα μικρό λάθος, υπό την έννοια ότι πολλοί σχετίζουν την πολιτική ύπαρξη του κυρίου Μπελέρη, την πολιτική ταυτότητα και τις θέσεις του με τη δικαστική του κατάσταση, με τη δικαστική του υπόθεση. Είναι διαφορετικό να διαφωνείς με τον κύριο Μπελέρη πολιτικά και μπορεί να συμβαίνει και εγώ δεν είμαι ο φανατικός οπαδός του, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι δικάστηκε και καταδικάστηκε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Είναι ένα θέμα. Και με ψευδομάρτυρες όπως ανέφερε και ο Ράδος. Λες παίρνει εθνικές διαστάσεις. Είναι έτσι, ένα θέμα όμως που δεν είναι. Δεν είναι διμερές. Δεν αφορά την Ελλάδα και την Αλβανία. Είναι ευρωπαϊκό. Με αυτό λέω ότι σε αυτή δεν είναι έχει δοθεί ακόμα ακριβώς. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για ελληνική μειονότητα. Δεν μιλάμε για σλαβική, για σλοβακική ή γερμανική μειονότητα. Άρα όντως είναι ευρωπαϊκό θέμα. Μιλάμε για καραμπινάτη παραβίαση, έχεις δίκιο, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για το οποίο μάλιστα δίνει εξετάσεις. Γι' αυτό και είναι ξένη επιτροπή που εξετάζεται αυτή τη στιγμή η Αλβανία τελεί κατά κάποιο τρόπο υπό επιτροπία. Υπό επιτήρηση δηλαδή. Υπό επιτήρηση με έναν τρόπο. Αυτό. Και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι αλήθεια. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Όχι, έχει δίκιο, Αντώνη, είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι μιλάμε για κάτι που έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν μιλάμε για. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται να την ενδιαφέρει καν έτσι να τηρήσει τα προσχήματα, Αντώνη. Την Αλβανία. Την Αλβανία. Ναι, και είναι και λίγο περίεργο για ένα κράτος το οποίο. Αυτό ενισχύει νομίζω ακόμη περισσότερο την ταυτότητα μιας καθεστωτικής αντίληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό σαστίζει, ξενίζει. Έχει εξήγηση. Εφόσον θέλετε. Έχει εξήγηση. Καθεστωτική αντίληψη. Έχει εξήγηση. Η Αλβανία, ως γνωστόν, εξάλλου δεν θα τελειώσω και υπό κάποιο υπό επιτροπή, αν θες, υπό επιτήρηση για αυτά τα θέματα, είναι ένα κράτος το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφθορά και πολύ μαύρο χρήμα από διάφορες δραστηριότητες. Άρα δεν έχει και πολύ μεγάλο κίνητρο να συμμορφωθεί έτσι, με τα ευρωπαϊκό ισχύοντα, να γίνει δηλαδή κανονικό κράτος. Ναι, αλλά κάνεις επιλογές όμως και παίρνεις αποφάσεις. Το ένα θες. Θες να κάνεις δηλαδή όλα αυτά και να ισχύει όλο αυτό, αλλά να έχεις το καλό πρόσωπο, το προσωπικό ποντάρι, της Ευρώπης. Ποντάρι, θα σου πω ποντάρι. Ποντάρι στο ότι επειδή οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εντάξουν όπως τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γεωπολιτικούς λόγους, ότι όλα αυτά θα τα παραβλέψουν και ότι η πίεση θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι εκτιμούν, ότι επειδή υπάρχει μια αίσθηση επίγοντος γεωπολιτική
να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους, λόγω της ευρύτερης ρευστότητας γεωπολιτικής, ότι θα το παραβλέψουν αυτό. Άρα σου λέει θα μας ευχαριστούν για όλα τα άλλα. Ακριβώς, και θα πούνε στην Ελλάδα ότι εντάξει, μην το σηκώνετε. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια και από την Ελλάδα και από την περίοδο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια. Και όλα αυτά είναι ψυχή. Πρέπει να κάνει παρούσα κυβέρνηση, δηλαδή τώρα μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Να παγώσει τα κεφάλαια της ένταξης της Αλβανίας. Προφανώς πρέπει να κινηθεί πιο δυναμικά από ό,τι έχει κάνει τώρα. Γιατί προς το παρόν αυτό που έχουμε δει από την κυβέρνηση είναι κάποιες δηλώσεις, είναι και κάποιες επισκέψεις στην περιοχή. Όπου δεν πήγανε και το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι. Ακριβώς. Δεν έδειξε αυτή την πυγμή που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε ως ένα βαθμό να είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του Μπελέρη. Εγώ θα έλεγα μια ήπια ρητορική διπλωματικού πρωτοκόλλου μέχρι τώρα. Μέχρι εκεί. Είχε προτείνει ο πρέσβης ο Αλέξανδρος Μαλιάς, επιτιμή πλέον, ο Αλέξανδρος Μαλιάς, ο οποίος έχει θητεύσει ως πρέσβης μας στα Τύρανα, εξ αρχής, επειδή είχε διαγνώσει, ξέρει την περιοχή και καταλάβαινε. Μιλάω μαζί του, καταλάβαινε. Ξέρει την ανθρωπογεωγραφία. Καταλάβαινε δηλαδή. Θα συμβεί, είχε προτείνει εξ αρχής, με το που έγινε αυτό, επειδή ήταν σαφώς. Φαινόταν ότι είναι μια καραμπινάτη στημένη υπόθεση. Είχε προτείνει η Ελλάδα να απαγορεύσει την είσοδο διοικητικά στην Ελλάδα, άρα στο χώρο Σέγγεν, συγκεκριμένων προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Ούτως ώστε να στείλει το μήνυμα ότι. Σας ακούστηκε? Όχι. Άρα δηλαδή μέχρι στιγμής είμαστε θεατές ως κυβέρνηση και λαός στη συγκεκριμένη δίκη. Είναι αναντίστοιχη σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Διπλωμάτες θεατές κιόλας. Είναι αναντίστοιχη. Δεν είναι αυτό όμως η δουλειά μας. Αυτό δεν είναι η δουλειά μας, Αντώνη, ναι. Είναι χλιαρή. Είναι χλιαρή σε σχέση. Γιατί μιλάμε τώρα για μια μηνωτέ η οποία, επαναλαμβάνω, έχει διεθνώς νομική υπόσταση. Δεν είναι απλά μια ομάδα. Έτσι. Άρα τίθεται και θέμα νομικό. Πέραν του ειδικού εθνικού ενδιαφέροντος, πέραν αυτό που λέει ο Αντώνης της παραβίασης του ευρωπαϊκού κεκτημένου, υπάρχει και ζήτημα διεθνώς νομικό. Έτσι. Μιλάμε για δίωξη, σε πάση περιπτώσει. Μιλάμε οι αλβανικές κυβερνήσεις και καθεστώτα, όσο σωστά είπες, τηρούν μια, ανεξάρτητα του ποιος είναι πάνω, μια διαχρονική πολιτική και θα το πω με τα λόγω γνώσεως, εθνοκάθαρσης χαμηλής έντασης, δηλαδή προσπαθούν να ξεριζώσουν τη μειονότητα. Με διάφορους τρόπους. Οικονομικές διώξεις, απειλές, φόνοι. Να δημιουργούν διαρκώς εμπόδια, δυσκολίες, τους πολεμούν κυριολεκτικά. Δημεύσεις περιουσιών, δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορούσαν να ανεχθούν με τίποτα. Μεθοδικά και σταθερά να τους κάνουν ζωή δύσκολη, να πριονίζουν. Έτσι. Πάμε τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη. Πάμε, ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει λοιπόν ένας πόλεμος, μια διαμάχη ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη, τον Παύλο Μαρινάκη είδαμε. Λέει ο Στέφανος Κασελάκης, στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε, καθώς διατάχθηκε ποινική έρευνα και για την εταιρεία που έχει στο Μαϊάμι και για το δάνειο. Με αφορμή το δάνειο έγιναν όλα αυτά. Με αφορμή λοιπόν έγινε όλο. Ναι. Καθώς πρόσφατα είχε βγει κιόλας η διαρροή, όπως φαίνεται. Ότι έχει την εταιρεία. Ότι έχει την εταιρεία στο Μαϊάμι. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι δεν πρόκειται να τα ανοιχτούμε αυτά. Ο Στέφανος Κασελάκης λέει ότι μακάρι να είχε αυτά τα αντανακλαστικά δικαιοσύνη. Ακριβώς για όλα. Για πες μας λοιπόν. Και ότι εγώ έχω πληρώσει την εφορία μου μέχρι το τελευταίο δολάριο στην Αμερική και πετάει τις αιχμές, ενώ οι υπόλοιποι που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία, οι πολιτικοί, κάνουν άλλη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, όπως και με την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου που αναφέραμε προηγουμένως, θα επαναλάβω ότι πάλι ούτε σε αυτή την περίπτωση είμαστε εισαγγελείς, ούτε σε αυτή την περίπτωση. Θα δικάσουμε κάποιον, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μας, αλλά θα συζητήσουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι κάπως περίεργα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, το θέμα να πιάσουμε την πολιτική σημασία αυτών των πραγμάτων. Από τη στιγμή, για μένα είναι λάθος, ότι από τη στιγμή που έγινε αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασελάκης δεν κατέθεσε το πόθεν έσχυση του. Έτσι. Και γι' αυτό τώρα φτάνουμε σε αυτό και το σημείο. Και φταίνε, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, και η συμβουλή του. Θα έπρεπε η νομική του συμβουλή και οι όρες είναι τριγύρω του, το περιβάλλον του, να του πούν να σου πω κατεβαίνεις για βουλευτή. Και ο ίδιος θα έπρεπε, παιδιά, να είναι ψηλιασμένος. Και ο ίδιος, βεβαίως, ο ίδιος θα τα πω. Δηλαδή, ήρθε στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε γίνεται στην Ελλάδα. Δεν κάθεσαι, δεν κάνεις μια σύσκεψη και λες, παιδιά, εγώ έχω αυτά. Περνάνε εδώ, είναι νόμιμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά γι' αυτό έχει και συμβούλους να σε βοηθήσει. Έτσι, και αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, εξακολουθεί τώρα με αυτό που λέει. Γι' αυτό μιλάει για fake news ότι διαδίδει ο κ. Μαρινάκης για τον κ. Κασελάκη. Να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να λέει για την εφορία. Ποια εφορία? Καλά, εσύ δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις εταιρεία. Άστε εφορία στην άκρη. Την πληρώνεις. Δεν είναι. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του λένε ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, και εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να το πιστέψω αφού έκανε τέτοια δημόσια δήλωση, καλό θα είναι άμεσα να καταθέσει το πόθεν έσχες του, παρότι δεν είναι περίοδος κατάθεσης πόθεν έσχες για τους πολιτικούς και για τους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να ξεδιαλύνει
αυτή την. Να τους διαψεύσει. Ώστε να τους διαψεύσει. Ναι. Όσο δεν το κάνει, τόσο θα βρίσκει πάτημα η κυβέρνηση και ο κύριος Μαρινάκης να διαψεύδουν το κόμμα της αξιωματικής πολίτευσης. Έχει ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί όταν βγήκε η είδηση και η πληροφορία, θα έπρεπε πάρα αυτά να είχε προβεί σε ενέργειες και διαδικασίες. Όπως είπε τώρα, ότι αν είναι παράνομο να μεταφέρω τις μετοχές. Θα έπρεπε ήδη να το είχε κάνει και όχι να αφήσει το χρόνο να περάσει, ούτε μία ούτε δύο εβδομάδες. Είναι δύο-τρεις εβδομάδες που σέρνουν. Ακριβώς, αυτό λέω. Δηλαδή τώρα έρχεται η κυβέρνηση. Γιατί μετέφτασε και στο σημείο να εμπλακεί και η υπόθεση του Θημίου Γεωργόπουλου. Του οικονομικού υπεύθυνου, του πρώην διευθυντή. Οικονομικού διευθυντή. Και έτσι γίνεται η συζήτηση πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει στραφεί σε ένα πεδίο παρασκηνιακού οικονομικού περιβάλλοντος. Που ακούγονται διάφορα. Που ακούγονται διάφορα. Και, συγγνώμη, αλλά αν είσαι ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν νομίζω ότι θες να πας την κουβέντα προς τα εκεί. Άσχετα αν έχεις δίκιο ή όχι, αλλά δεν θες. Θες αυτό που βγάζεις προς τα έξω, να είναι μια παραγωγή αντιπολιτευτικής πολιτικής. Και όχι να συζητάς για τα κόμματα του προέδρου σου, του κόμματος, τα δάνεια, τις εταιρείες. Νομίζω ότι είναι αυτογκόλ του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα ξεδιαλύνει για να πάρει, εν πάση περιπτώσει, ένα μπουστάρισμα ενόψει ευρωεκλογών. Όντως είναι και το timing που είναι ατυχέστατο, Ελάμπρο, που βγαίνουν όλα αυτά. Έχει δίκιο ο Αντώνης, μέχρι στιγμής οι ειδήσεις που αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ αφορούν αρνητικές πτυχές του ιδίου. Οτιδήποτε είναι αυτό. Είτε εσωτερικές συγκρούσεις, είτε αποχωρήσεις, είτε διασπάσεις, είτε οικονομικές σκιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θετική είδηση. Θα μου πεις, είναι λογικό αυτό μετά από μια τέτοια ήττα και μετά από μια μετάβαση της ηγεσίας. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Για να τα λέμε όλα, μόνο η έρευνα της ΠΑΛΣ χθεσινή που την τον έφερε ισοπαλία με το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο, αν θες, οφείλεται και κυρίως στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Ναι, αλλά καταγράφεται κατά. Συμφωνώ. Ή του προσώπου. Εντάξει, είναι κυρίως θέμα ηγεσίας. Νομίζω αυτό είναι σαφές. Ναι, το λέω γιατί οι κάρτες αυτό αποτύπωσαν. Γι' αυτό το ρωτώ. Είναι σαφές γιατί τώρα το γεγονός ότι δεν έχει καρποθεί, δεν έχει πιστωθεί ένα ποσοστό έστω από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά από την πολιτική ρευστότητα δείχνει ότι υπάρχει μια αδυναμία προφανώς. Δηλαδή, ναι, αλλά τον κόλ της ισοφάρισης, να μην το ξεχνάμε, καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Σωστό είναι αυτό. Καλώς, μετά ναι, το συνέδριο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν πάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, ότι έχει δίκιο ο Αντώνης, απασχολεί τη δημόσια συζήτηση, κυρίως για αρνητικά θέματα. Δηλαδή δεν έχει απασχολήσει μια θετική μέχρι στιγμής. Τα μόνα θετικά είναι τα επικοινωνιακά που προβάλλονται, έτσι. Οι διακοπές, το διαμέρισμα, η πασία. Ναι, αλλά αυτά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αφορούν τον κόσμο. Έτσι, στο... Όχι. Δεν αφορούν τον κόσμο. Για πόσο θα πείσουν τον κόσμο. Τη αριστερά ή διαπολίτευση. Επειδή όλοι εμπειροί είμαστε εδώ πέρα, χρόνια πολιτική συντάξη κλπ. Από αυτό, από κάποια στιγμή και μετά θα γυρίσει και μπούμερανγκ. Όταν ο άλλος έχει προβλήματα και περιμένει απαντήσεις να του πει για διάφορα θέματα που τον απασχολούν και κοιτάει να δει αν έχει συναλλακτική. Σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική και εσύ του παρουσιάζει το διαμέρισμά σου, το σκύλο σου, τις διακοπές σου, το άλογο σου κλπ. Αυτό τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά κάποια στιγμή και μετά θα γίνουν και μπούμερ. Εντάξει η επικοινωνία, εντάξει το lifestyle, αλλά δεν έχουμε θέματα έτσι, εσωτερικά, εξωτερικά κλπ. Έχεις κάποια πρόταση? Όχι. Αντώνη, θεωρείς ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα έπρεπε εκ πρώτης να κάνει αυτή την αποτσιπροποίηση? Γιατί όπως φάνηκε, όπως απεδείχθη, όλοι αυτοί που τον πολεμούσαν τόσο καιρό ήταν το στενό περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μετά το συνέδριο φαίνεται ότι έχει αυτή τη διάθεση, επιδεικνύει αυτή τη διάθεση, να ξεριζώσει ό,τι κατάλοιπο υπήρξε από τον Αλέξη Τσίπρα. Μήπως όλοι αυτοί του έφαγαν χρόνο, ενέργεια και έβγαλαν προς τα έξω πράγματα που δεν έπρεπε να βγουν? Για μένα η αποτσιπροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Όταν έκανε αυτή την παρέμβαση πριν το συνέδριο. Αυτός πήρε τις πρώτες αποστάσεις από το κόμμα. Και μέσα στο συνέδριο και με την απόφαση που πήρε το συνέδριο και με την ψηφοφορία και την απόρριψη των εσωτερικών εκλογών, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του απάντησε του Αλέξη Τσίπρα ότι αρχίζουμε και χωρίζουμε τα τσανάκια μας. Ναι. Άρα λοιπόν, Αντώνη, πούμε, λες ότι η επομένη του συνεδρίου μετά από όλα αυτά από την κίνηση Τσίπρα ήταν το σημείο μηδέν για να ξεκινήσει η ακαθάριση της σειράς από το Στάρι από πλευράς Κασελάκη. Ακριβώς. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεγάλα ερίσματα ακόμα στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι λογικό. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έφτασε ένα κόμμα του 30% να κυβερνήσει. Επομένως δεν ξέρω αν αυτή. Το σημειώνει ο κύριος Κρατερός, νομίζω αυτό σήμερα ουσιαστικά. Στο άρθρο του, στο πιστόφυλλό σας της Αυγής. Ακριβώς. Για τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, καλά. Εντάξει, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού ήταν τότε. Προφανώς.
Ναι. Και ερμηνεύεται, εν πάση περιπτώσει, ότι ο κύριος Καρτερός παρεμβαίνει όταν θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας να εκφράσει κάτι. Αλλά όταν απαντάει το συνέδριο με αυτόν τον τρόπο στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι η συνέχεια που δόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο της Καθημερινής είναι η σφραγίδα αυτής της αποτσιπροποίησης. Είναι μια αμφίρροπη σχέση που χαλάει. Αν και για να είμαστε δίκαιοι, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί με να άσκησε κριτική για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνησή του το θέμα της Νοβάρτης ή το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, αλλά ποτέ δεν είπε ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει με το σκάνδαλο. Δεν έδειξε λες μετανοημένος, μετανιωμένος, να πει ότι δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει. Καλά, δεν μπορούσε να το πει και αυτό. Δεν μπορούσε, θα ήταν πολύ χοντρόλες. Αυτό που έκανε είναι ότι ανέρεσε ο ίδιος δύο τακτική και δύο βασικά πρόσωπα. Εντάξει, ανέρεσε όμως επί της ουσίας δύο θέματα στα οποία δεν ήταν παρεπιπτόντως. Το ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει σημαία. Ναι, βέβαια. Επί αυτού προέκυψε και άλλη η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Κοντονή και τον Παύλο Πολάκη. Ακούστηκαν έτσι. Ο κύριος Κοντονής είχε πάρει αποστάσεις από εκείνη την περίοδο. Από τότε είχε διαφωνήσει και το είχε διατυπώσει. Ναι, αλλά ο σημερινός κύριος Κοντονής έρχεται σε σύγκρουση με τον κύριο Κοντονή όταν ήταν μέλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάρει αποστάσεις ήδη από τότε όμως. Ναι, αλλά είναι σαν να μιλάνε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Καλά, συγγνώμη. Πρέπει να θυμηθεί ο κύριος Κοντονής ότι ήταν μέλος της κυβέρνησης. Εδώ μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Αν ίσχυε κιόλα, ήταν μεγάλη χοντράδα. Εδώ μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας σαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο Κοντονής το θέμα. Εδώ βγαίνει ο ίδιος ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος. Αν θυμηθούμε τις τοποθετήσεις του, γιατί εδώ κάνει μια αυτοκριτική και λέει μια κούλπα για τα θέματα. Αν θυμηθεί όμως κανείς τις τοποθετήσεις του στη Βουλή, έτσι, υπερθεμάτιζε, έλεγε ότι είσαι διεφθαρμένη, ότι. Τάχουν κανονικά, δεν το πήγαινε δηλαδή. Δεν ήταν ότι απλά υποστήριζε μια κατάσταση. Ο κ. Τσίπρας. Αυτά δεν τα έχει πάρει πίσω τώρα. Αυτό που έχει πάρει πίσω είναι τους χειρισμούς του κομματός του. Τους χειρισμούς του κυρίου Πολάκη και τους χειρισμούς του κυρίου Παπά. Λάμπρο, σε πρώτο πληθυντικό. Συγγνώμη, Αντώνη, ότι είπε. Κάναμε. Σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Γι' αυτό το λέω. Οι χειρισμοί γινόταν τώρα ερήμη του Πρωθυπουργού. Και είχαμε άλλες προθέσεις. Δηλαδή όλα αυτά παρεπέθησαν. Τότε δεν είχαμε πρόσωπα μεταξύ των οποίων πρώην πρωθυπουργοί. Ερήμη του κυρίου Τσίπρα. Λέει, δεν ήθελε ο κύριος Τσίπρας και ήθελε ο κύριος Παπάς. Εντάξει, εκ των πραγμάτων ήταν δικό του το λάθος. Προφανώς ήταν δικό του. Επαναλαμβάνω, ας κάνει κάποιος ακόμα να δει τις τοποθετήσεις του. Στη Βουλή. Δεν ήταν από σας είπε μέρες οι δηλώσεις του. Έλεγε να το δούμε. Ήταν. Κάθετες και κατευθείαν. Προκαταλάμβανε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ήταν τόσο δηλαδή σίγουρος. Ναι, αλλά δεν παρέμβαινε σε αυτές τουλάχιστον. Πώς δεν παρεμβαίνει, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και προεξοφλεί, όταν βγαίνει ο σύμβουλός του και λέει. Ο Κοντονής είπε ότι είχε στηθεί, λέει, παραδικαστήριο, όπως το είπε, στο Μαξίμου τότε, με τον κύριο Παπαγγελόπουλο Δικαιοσύνης, με τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Πολάκη. Και κρεμούσαν, λέει, στα μανταλάκια όποια πρόσωπα δεν τους ήταν αρεστά. Και μετά από όλα αυτά, προσπαθεί να έχει λόγο να το λέει αυτό. Και εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να το πιστέψω, δεν έχει κάποιο στοιχείο. Αντωνή, δεν με πείθει. Αντωνή, ναι, είπε και κάτι ακόμα. Έφυγε νωρίτερα εκείνος, έτσι, και είπε ότι το πας το κόμμα στα βράχια. Αυτό είπε στον Τσίπρα και φεύγω. Αποχωρώ. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο, μια πολιτική εκτίμηση. Για μια διαπίστωση που είχε κάνει ο κ. Κοντονής προφανώς μετά από όλα αυτά που λέμε, συζητάμε τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν διαχώρησε τη θέση. Αυτό που λέει ο Λάμπρος, ότι πήρε αποστάσεις από έτσι. Τότε. Δηλαδή δεν άφησε να φτάσει το πράγμα στο προχώρητο. Ναι, αλλά από τότε βγαίνει και λέει διάφορα πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα και δεν έχουν κάποια βάση. Μιλάμε για τον Κοντονή ότι παίρνει αποστάσεις και εδώ έχει βγει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έχει πάρει αποστάσεις ο ίδιος. Ναι, αλλά από τη μία ο Κοντονής λέει για κυκλώματα και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει αποστάσεις πολιτικά. Έχει διαφορά αυτό. Το να παίρνεις αποστάσεις πολιτικά δεν πρέπει να αποδείξεις γεγονότα. Όχι, συγχωρείς πάρα πολύ. Εάν κανείς δει, ερμηνεύσει την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα και δηλαδή τι λέει ο κ. Τσίπρας, ότι ναι μεν, αλλά κάποιοι άλλοι έκαναν χειρισμούς οι οποίοι ήταν υπερβολικοί. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Τσίπρας επιβεβαίνει τον κ. Κοντονή. Όταν λέει ότι έγιναν χειρισμοί οι οποίοι ήταν λάθος, αφήνει πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά. Τον φωτογραφίζει. Ήταν λάθος. Συγγνώμη. Από λάθος παραπέμπεις 10 πολιτικά πρόσωπα ή αποσκοπιμότητα. Και ήταν το λάθος δηλαδή. Και ήταν υπερβολή. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαιώνει τον κύριο Κοντονή με αυτό που λέει. Και μπορεί να το πει μέχρι ενός σημείου ο ίδιος. Εγώ το βρίσκω πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος παίρνει αποστάσεις από χειρισμούς δύο υποθέσεων που ήταν σημαία για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν δύο παρεμπιπτόντως. Όντως ήταν σημαία για το ΣΥΡΙΖΑ, τηλεοπτικές άδειες. Αν ο Αλέξης Τσίπρας, η γνώμη μου τουλάχιστον αυτή είναι,
φτάσει στο σημείο να ζητήσει και συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία για πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι καταστροφικό και για τον ίδιο και για το κόμμα. Καλά, δεν θα το έκανε ποτέ. Με έναν τρόπο το έκανε πάντως. Με έναν τρόπο το έκανε. Και εγώ βλέπω ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να μηδενίσει το κοντέρ πολιτικά. Για να ξαναρχίσει από την αρχή. Ναι, εγώ αυτό και βλέπω. Να το πάει πού, Λάμπρο, τι έτσι. Αυτό, εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από όλα αυτά, προκειμένου σε μια επόμενη φάση, εάν υποθέσουμε ότι θέλει να επανενεργοποιηθεί, να έχει κάνει την αυτοκριτική του, να έχει αποποιηθεί διαφόρων σκιών. Να τα έχει πετάξει από πάνω του, λέει. Αποσυριζοποίηση για το επόμενο βήμα στο χώρο της κεντροαριστεράς, ίσως. Νομίζω ότι και η παρέμβασή του στο συνέδριο που προσπάθησε στην ουσία να απονομιμοποιήσει τον κύριο Κασελάκη, έτσι, ανεξάρτητα αν του βγήκε ή όχι, αλλά ήταν σαφής η προσπάθεια να πάρει αποστάσεις και να τον απονομιμοποιήσει. Ναι, γιατί στην αρχή ακούγαμε ότι ήταν και δική του επιλογή, ότι είχε κάνει ένα ταξίδι τότε το προηγούμενο καλοκαίρι. Αυτό το λέει ο κύριος Κασελάκης για να κερδίσει πολιτική υπεραξία. Εντάξει, δεν αποκλείεται όμως, γιατί συγγνώμη, ο κύριος Κασελάκης πιστεύει κανείς ότι ξύπνησε μια μέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και λέει δεν πάω να πάρω το ένα κόμμα στην Ελλάδα. Να πάρω το όχι, σύριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τον έβαλε ο Τσίπρας. Έγινε διεργασίες, εξάλλου φαίνεται ότι τον κύριο Κασελάκη τον στήριξαν στελέχη. Άνθρωποι του Τσίπρα. Ισχυρά. Κάποιοι άνθρωποι του Τσίπρα. Κάποιοι, αλλά δεν ήταν κάποιοι. Ισχυρά στελέχη του Άλεξ Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς δεν είναι κάποιο άνθρωπο. Ούτε ο Παύλος Πολάκης. Αλλά ο κύριος Τζανακόπουλος ήταν άνθρωπο του Άλεξ Τσίπρα και δεν στήριξε τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν είχε όμως. Δεν είχε την. Δεν είχε και η κυρία Αξιόγλου ήταν άνθρωπο. Δεν είχε την σχέση. Δεν είχε τη σχέση που είχε. Φυσικά. Δεν είχε τη σχέση που είχε ο κύριος Πολάκης ο κύριος Παπάς. Δε Αντώνη ήταν τόσο του σκληρού πυρήνα, αυτό θέλει να πει ο Λάμπρος μόνο. Άλλο Παπάς και Πολάκης, άλλο Αξιόγλου και. Και Τζανακόπουλος. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές του καλοκαιριού, όλοι οι άνθρωποι του Τσίπρα ήταν. Με κάποιες. Κάποιοι ήταν. Όσο έρχονται νίκες, κάποιοι ήταν λίγο πιο κοντά, κάποιοι ήταν λίγο πιο μακριά. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό ισχύει. Πώς λένε η νίκη ανήκει σε όλους. Σε όλους. Αλλά ήταν ορφανή. Ήταν του ενός, είναι μοναξιά. Ήταν ορφανή. Ήταν ορφανή λοιπόν και μοναχική. Λοιπόν, πάμε αν θέλετε και στην κομματική πειθαρχία που θέλει να εφαρμόσει ο κ. Ανδρουλάκης από ό,τι φαίνεται τώρα στο εσωτερικό. Σε σχέση με τα μη κομματικά, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε σχέση με τα μη, διότι σήμερα μπαίνει το νομοσχέδιο στη Βουλή και ψηφίζεται την Παρασκευή. Λοιπόν, για πες μας, Αντώνη. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ συζητάει σε λάθος βάση, γιατί το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει ξεκάθαρο, νομίζω ότι είναι με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό με άλλους όρους όμως και άλλες προϋποθέσεις είπαν. Και περισσότερο νομίζω ότι δεν αρέσει αυτή η κίνηση της κυβέρνησης να μην περιμένει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και να πηγαίνει στο άλλο άρθρο. Είναι σαφές, έχει διατυπωθεί αυτό για το άρθρο 16. Ναι, αλλά η ουσία που είναι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα και αυτό το έχει δείξει και στο παρελθόν. Τώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πείσει ότι εμείς δίνουμε μάχη για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι και το 2006-2007 στο μεγάλο φοιτητικό κίνημα ήταν με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το 2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργό παιδείας την Άννα Διαμαντοπούλου είχε κάνει πάλι κινήσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Μήπως όλα αυτά μπλόκαραν. Μήπως ουσιαστικά δεν θέλει να ξαναδέσει τα κορδόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μήπως αυτή είναι αυτή η ουσία. Αυτή είναι μια λάθος αντίληψη για μένα. Όταν με κάτι συμφωνείς το ψηφίζεις. Όταν με κάτι δεν συμφωνείς, δεν το ψηφίζεις. Δεν έχει δένω κορδόνια ή λύνω κορδόνια ή πατάω το παπούτσι της κυβέρνησης. Άμα συμφωνείς, ψηφίζεις. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Υπάρχουν και θέματα στρατηγικής όμως. Σου λέει τι θα ήθελα. Υπάρχουν και θέματα στρατηγικής. Είμαι η ουρά της Νέας Δημοκρατίας και ότι συμφωνώ σε όλα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ισχύει. Και υπάρχει και το θέμα ότι αυτή τη στιγμή ενάντια στον κύριο Ανδρουλάκη δεν είναι η τελευταία τροχή της αμάξης, αλλά είναι δύο στελέχη αρκετά σημαντικά και με ιστορία οικογενειακή ή προσωπική. Η οικογενειακή της κυρίας Γιαννακόπουλου, προσωπική του κύριου Κωνσταντινόπουλου. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, μισό λεπτάκι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή, ότι ουσιαστική διαφωνία με το νομοσχέδιο δεν υπάρχει. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε για το νομοσχέδιο, η κουβέντα θα μπορεί να ξεφύγει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να εκτουργιαστεί, Στις 8 Μάρτη πάντως θα απαντήσουν οι πρωταγωνιστές του νομοσχεδίου που δεν τους έχει υποσχεθεί. Την Παρασκευή είναι η ψηφοφορία. Ναι. Λάμπρο, οι διαφωνούντες πάντως δεν τοποθετήθηκαν. Δεν έκανε κάποια πρόταση συγκεκριμένη, διαφορετική. Δηλαδή, να τους ακούσει ο Πρόεδρος. Αλλά να υπάρχει και κάποια πρόταση. Νομίζω ότι αυτό που υπονοούν είναι ότι συμφωνούν με το πλαίσιο το οποίο έχει φέρει η κυβέρνηση. Γιατί
του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γιανακοπούλη, το είχε πει ευθέως την προηγούμενη φορά. Και μόνο αυτό που είπε ότι συμφωνεί με τους συνταγματολόγους, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον Νίκο Αλιβιζάτο, είναι σαν να λέει ας ακολουθήσουμε τη δική τους τη γραμμή. Αποδέχονται το πλαίσιο που εδώ που, τα λέμε και την προηγούμενη φορά επί Παπανδρέου, για λόγους τακτικής, είχαν διαφοροποιηθεί στην αναθεώρηση του συνταγματικού άρθρου, γιατί θεώρησαν ότι θα ερχόντουσαν σε αντιστοιχεία με την κομματική τους βάση. Λάθος το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ στην ουσία ήθελε και τότε, όπως θέλει και τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης, αν το κριτήριο είναι αυτό που αυτό είναι, να μην φανεί ότι γίνεται παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι λάθος. Εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη σε ό,τι συμφωνεί η αντιπολίτευση. Έτσι, έτσι θα έπρεπε να βρει, αλλά υπάρχει και αυτή έτσι, η στρατηγική. Έτσι, δηλαδή, πώς θέλει να πλασαριστεί και τι να γίνει. Σε ποιον. Εδώ θα πρέπει να δούμε και τι θέλει βάσει του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δηλαδή, πού απευθύνεται πλέον ο κ. Ανδρουλάκης. Στους ψηφοφόρους. Γιατί σου λέει ότι άμα όμως είναι να περνά όλα τη Νέα Δημοκρατία και να υποστηρίζει ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία, α ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δει και τι θέλει η βάση σε αυτό το ζήτημα. Οι δημοσκοπήσεις και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι αυτό που υπάρχει ως γενικότερη τάση στην κοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια, γιατί... δηλαδή το 52% είναι υπέρ. Γιατί είναι πρακτικό ζήτημα. Ξέρεις, δεν είναι θέμα ιδεολογική, δεν είναι ιδεολογική άσκηση. Είναι πρακτικό. Αν ο άλλος έχει παιδί που σπουδάζει, θέλει να σπουδάσει, περιμένει μια πρόταση πρακτική. Δεν θέλει να του κάνει ιδεολογική. Να του λύσει τα χέρια ιδεολογική θέλει, ουσιαστικά. Θέλει μια, μια πρόταση. Λύσει και ευκολίες. Αυτό το σκανδιναβικό μοντέλο είναι ιδεολογική απλώ. Που θα τον βολεύει. Όχι, αυτό λέω. Δεν θέλει ιδεολογική γυμναστική. Ναι. Θέλει να του λύσει το πρόβλημα. Ναι. Άρα τώρα να μπαίνει στη διαδικασία ο κ. Ανδρουλάκης να λέει δεν ψηφίζω γιατί το φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτά πληρώνονται στην πολιτική. Και επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει ρευστότητα στο εκλογικό σώμα. Έχουν σπάσει τα στεγανά. Βλέπουμε τις μετακινήσεις που υπάρχουν και την ταχύτητα. Στο Pat Cute μετακινήσεις έτσι ακριβώς, και χωρίς να το πολυσκέφτονται, να το λέμε και αυτό. Και μιλήσαμε ότι κατεβαίνει και το κόμμα του κ. Λοβέρδου, που εγώ είδα την... Που τα δύο αυτά στελέχη τον στήριξαν σε εσωτερικές εκλογές, επέμβαση στον Ανδρουλάκη. Οι Δημοκράτες, λοιπόν. Ναι. Που είδα και την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου, την αρχική συμπαρουσίαση του κόμματος, που ήταν πολύ προσεκτική, πολύ στοχευμένη, πολύ στέρεα. Και με πολύ οριοθετημένο πλαίσιο. Το οποίο εκτιμώ ότι αν συν το χρόνο, αν ο κ. Ανδρουλάκης, δεν ξέρω πώς θα το στελεχώσει, θα δούμε. Αν ο κ. Λοβέρδος, αναλόγως πώς θα το στελεχώσει. Ως προς την επιλογή των στελεχών, λες, έτσι, που θα εντάξει στην παράταξη. Βλέπω ότι, εξάλλου το έχει πει, ότι θα τοποθετήσει το κόμμα του μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Υπενήσομαι ότι αν ο κ. Λοβέρδος έχει μία συνέχεια στην πολιτική του παρουσία, θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη. Αφού πέρασε το crash test των ευρωεκλογών για να δηλαδή έχει συνάχει. Δηλαδή θα το πάει αλλά νέα αριστερά, Λάμπρο. Αλλά πιο δεξιά. Είπε, ναι, ότι υπάρχει κενό. Σε καθρέφτη όμως, από την άλλη. Κέντρο. Όλοι κέντρο στοχεύουν όμως, έτσι. Πολύ κέντρο. Ναι, το μεταξύ μένει μια και το αναφέρεις. Στο κέντρο υπάρχει συνωστισμός, επί του παρόντος το υπερκαλύπτει ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει όμως, σιγά σιγά δημιουργείται κενό σοβαρό στα δεξιά. Το λέω έτσι. Το αφήνω στο τραπέζι. Το οποίο και αυτό θα καλυφθεί όπως όλα τα κενά. Όλα τα κενά καλύπτουν. Υπάρχουν όμως προς τα εκεί, υπάρχουν. Υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υπάρχει η Νίκη, υπάρχουν δηλαδή. Έχουμε το εξής. Γι' αυτό εμφανίστηκε τονωμένος ο Κυριάκος Βελόπουλος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αλλά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός εκεί. Γιατί δεν υπάρχει πρόσωπο αυτή τη στιγμή να εκφράσει με κάποιον ενιαίο τρόπο, παρότι δεν έχουν όντως χαρακτηριστικά ίδια. Δηλαδή, η ψηφοφόρη της Νίκης των Σπαρτιάτων του κ. Βελόπουλου δεν είναι ίδιο πράγμα. Αλλά γενικά υπάρχει μια κινητικότητα εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στη Βουλή. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι δυνάμεις δεξαμενές εκεί, δεξιά, είναι τρεις. Είναι τα τρία κόμματα αυτά τα οποία τα βλέπουμε ως κατακαιρματισμένα. Ένα ποσοστό είναι στην αποχή, γιατί θεωρεί ότι δεν εκφράζεται, αλλά που θα έβλεπε μια δεξιά κίνηση σοβαρή. Και υπάρχει ένα ποσοστό εντός της Νέας Δημοκρατίας που έχει αρχίσει και δυσφορεί με τα ανοίγματα. Αν κατέβαινε, με τα φιλελεύθερα τώρα θα κάνω ένα σενάριο λίγο επιστημονικής φαντασίας. Αν έκανε κόμμα τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν πρόκειται να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Οπότε... Μα γι' αυτό λέω τώρα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εφόσον υπάρχει αυτό το κενό. Το δεξιά-δεξιά. Φαίνεται. Πάνω σε αυτό. Και επαναλαμβάνω, είναι τρεις δεξαμένες. Δεν είναι λάθος να βλέπουμε τη δεξαμενή μόνο την κοινοβουλευτική, τα τρία κόμματα. Υπάρχει αποχή και υπάρχει και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Δράτομαι, αρπάζω αυτό το σημείο της αναφοράς σου που έκανες στο ότι υπάρχουν και κάποιοι διαφωνούνται στη Νέα Δημοκρατία ως προς την κεντρώα ροπή που μπορεί να τη βρίσκουν υπερβολική και τη θέλουν και πιο δεξιόστροφη όπως παλιά. Όχι, διαμαρτύρονται πολύ, σου λέω ότι μας έχεις φέρει έτσι, από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Το λένε ξεκάθαρα ναι, δηλαδή αυτό. Επειδή διάβασα ένα όνομα σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές και σκέψη για το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα όνομα το οποίο θα είναι μια τρίπλα
Ναι, εξετάζεται. Από το Μαξίμου. Ναι, λοιπόν, αν εξετάζεται, είναι για να δώσει παλέ και μία δεξιόστροφη. Στην πολιτική δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο. Είναι αυτό ο λόγο αν επιλεχθεί ο Φαΐλο. Μάλιστα, τη νέα δεξιά. Ναι, είχε κάνει κόμμα. Έχουν διαγνώσει. Έχουν το Τζεμέρο. Έχουν διαγνώσει το ότι υπάρχει δεξιά θέμα. Εκεί κοιτάνε, πάει το πράγμα. Κοιτάνε, δηλαδή. Άρα σου λέει μέσω αυτής της υποψηφιότητας. Να περιορίσουν την αποτύπωση σε ευρωεκλογές του δεξιού μηνύματος. Με πρόσωπα τα οποία εκτιμούν ότι μπορούν να απορροφήσουν μέρος της δεξιάς διαμαρτυρίας. Αυτή είναι η σωστή έκφραση του δεξιού μηνύματος. Αυτό όμως, Αντώνη, δεν δημιουργεί και δεν πηγαίνει σε έναν αχταρμά, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλές διαφορετικές φωνές που εκπροσωπούν, παριστούν διαφορετικά πράγματα και ιδεολογήματα τότε. Αυτή παρά είναι μια δεξιά στροφή, είναι μια πολυσυλλεκτικότητα, όπου είναι ίδιον της αριστεράς αυτό. Πολυσυλλεκτικότητα με την καλή την έννοια. Με την καλή, με την κακή θα δείξει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δίκιο ο Λάμπρος, η Νέα Δημοκρατία χάνει από τα δεξιά της και χάνει γιατί έχει μια σειρά από ζητήματα κυβερνητικά, όπως είναι ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπου δεν άρεσε στην κομματική της βάση. Και αυτό αποτυπώθηκε με δεκάδες διαρροές βουλευτών. Οι βουλευτές δεν είναι κάτι το οποίο τοποθετήθηκε μέσα στη Βουλή. Εκπροσωπούν κομματική βάση. Εκπροσωπούν εκλογική βάση, για να είμαστε πιο σωστοί. Τους ψηφοφόρους. Επομένως, πρέπει κάπως να γίνει ένα μασάζ σε αυτούς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό αυτό το λέγανε και πολλοί πολιτικοί αναλυτές, ότι μετά από το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση συνολικά, θα κάνει μια δεξιά στροφή σε διάφορα πράγματα. Για να το ισορροπήσει. Γιατί βγήκε λαβωμένο. Ακριβώς. Θα επενδύσει στην ασφάλεια. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μια στροφή προς τα δεξιά, ώστε να καλμάρει, εν πάση περιπτώσει, την εκλογική της βάση, αλλά η μεγάλη εικόνα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δείχνει ότι όντως έχει μετατοπιστεί, έχει κερδίσει το κέντρο και έχει ένα μεγάλο κενό στα δεξιά της. Αυτό που έχουμε καταλάβει από την πολιτική ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα, είναι ότι τα πολιτικά κενά καλύπτονται. Λάμπρο, τι λες για την αντίδραση της Εκκλησίας στο θέμα με τα ομόφυλα, μια πιάσαμε αυτό το δεξιό και το... Σε ό,τι αφορά το. Γιατί από εκεί προέρχεται η συζήτηση, από το νέο νόμο για τα ομόφυλα. Κοίτα, ας ξεκινήσουμε από το ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει κάποια διαφορετική άποψη από αυτού. Έτσι. Άκουσα τη συζήτηση που είχατε πριν. Προφανώς η Εκκλησία και συγχωρεί και είναι ευρύχωρη και οικονομεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ερμηνεύει κατά το δοκούν τις αρχές του Ευαγγελίου. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει δόγμα. Το δόγμα δεν είναι, η Εκκλησία δεν είναι φιλοσοφική λέσχη να κάνουμε συζητήσεις. Είναι υποχρεωμένη να τηρεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι πολύ, πολύ σαφές σε αυτά τα ζητήματα, άρα δεν μπορεί και να ήθελε να έχει άλλη θέση η Εκκλησία. Από εκεί πέρα αυτό κάπως πρέπει να το εκφράσει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν τρέχει τίποτα, τρέχει για την Εκκλησία. Μπορεί να τιμωρεί όμως. Να κάνει bullying που έλεγε σωστά η Ματίνα στην αρχή. Αλλά δεν μπορεί να διαφορεί όταν έρχεται σε σύγκρουση και μάλιστα δομική σύγκρουση. Ναι, έτσι, αλλά δεν μπορεί να διώχνει κόσμο από την Εκκλησία, Λάμπρο. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει. Αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Το τι μπορεί να κάνει. Αλλά κάπως πρέπει να εκφράσει και η Εκκλησία. Μα υποτίθεται ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, το σπίτι του Θεού, που καλοδέχεται όλο τον είναι κόσμο. Τον αμαρτωλό, τον έτσι, τον αλλιώ. Το μετανοούνται αμαρτωλό. Ναι, μετανοούνται. Ναι, δεν έχουν μετανοήσει όμως όλοι όσοι είναι εντός της Εκκλησίας. Όχι, παιδί μου, αλλά αυτά που πάμε θεολογικά, η μετάνοια είναι μια διαρκής διαδικασία, έτσι. Κανείς δεν υπάρχει. Α, γι' αυτό υπό αυτή την έννοια. Επίσης, δεν μπορούμε να τελειώνουμε μια εξομολόγηση. Κάποιος ο οποίος ψήφισε αυτό και το νομοσχέδιο, έτσι, και επιμένει. Εντάξει, η Εκκλησία θα το αντιμετωπίσει με το δικό της τρόπο. Δεν θα του πει δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει, πώς δεν τρέχει. Αφού από τη στιγμή που έρχεται σε σύγκρουση, παραλαμβάνω, δεν έχετε με την άποψη ενός ιερέα, έτσι, τη δική μου ή τη δική σου, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Το δόγμα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Βασίζεται στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο βασίζεται στο λόγο του Χριστού. Τελεία. Ναι. Άρα είναι υποχρεωμένη να τηρεί το Ευαγγέλιο. Από ο λόγος του Χριστού βέβαια λέει και άλλα. Λέει και αγαπάτε αλλήλους. Αυτό δεν το εφαρμόζουν και πολλοί. Θέλω να πω, μην ερμηνεύουμε το. Η Εκκλησία να μην ερμηνεύει τα ιερά της βιβλία όπως συμφέρει. Αν θέλει να κάνουμε θεολογική συζήτηση, να την κάνουμε. Αλλά εδώ το θέμα έχει και πολιτικές διαστάσεις. Ξεκινά από το θεολογικό, ότι η Εκκλησία έχει συγκεκριμένες απόψεις που δεν είναι δικές της, έτσι είναι οι ίδιες. Γιατί αυτές εφαρμόζονται. Έχει το λόγο του Χριστού, έχει το Ευαγγέλιο. Από εκεί πέρα, δηλαδή, το Ευαγγέλιο δεν είναι σύνταγμα το αναθεωρήσουμε. Το Σύνταγμα μπορεί να αναθεωρηθεί. Το Ευαγγέλιο δεν γίνεται. Καταλαβαίνει κανείς.
Οπότε είναι από εκεί πέρα τώρα το θέμα της πολιτικής αντίδρασης, γιατί η πολιτική είναι αντίδραση της Εκκλησίας αυτού. Θα την τραβήξουν, λέτε, γιατί χθες υπήρξαν δηλώσεις κυρίως βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είπαν εντάξει, θα ξεθυμάνει. Η υπόθεση θα αλλάξει στάση της Εκκλησίας. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή η ιστορία, το είχαμε πει και από την αρχή, ότι αυτή η ιστορία, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, θα αφήσει ένα τραύμα στη Νέα Δημοκρατία το οποίο δεν πρόκειται να υπουλωθεί. Τώρα την έκταση μην το δούμε. Μπορεί να υπουλωθεί εν μέρη. Αλλά θα μείνει μια ανοιχτή πληγή. Γιατί ήρθε, αφενός είναι θέμα το οποίο ακούμπησε αξιακή χορδή, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις και στο ΠΑΣΟ και στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην είναι τα ποσοστά αντίστοιχα. Αλλά ήταν υπάρχει ένα επίπεδο, έχεις δίκιο, που τα τραύματα και οι πληγές δεν επουλώνονται εύκολα. Δεν είναι τα πάντα, δεν είναι τα πάντα θέμα πολιτικής και πληγής. Κύριε. Το έκανα, εντάξει, θα το κλείσω. Έτσι, δηλαδή θα πάρω το φαΐλο και θα κλείσω το θέμα. Δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να κάνεις διαχείριση, όντως μπορεί. Επικοινωνιακή, αλλά δεν σώζεται. Το πλεονέκτημα, και δεν αλλάζουν όλα σε μια στιγμή. Σωστό. Ναι. Το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ότι έχει το τεκμήριο της ικανότητας διαχείρισης των θεμάτων, αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Με όλα αυτά έχει μια διαφορά 20 μονάδων τουλάχιστον από τον επόμενο. Και τον επιλέγουν και ως καταλληλότερο πρωθυπουργό. Μακράν, που σημαίνει, που σημαίνει ότι αντικειμενικά κάποιος μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί. Όταν τον ρωτάς όμως ποιος μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή, σου δίνει συγκεκριμένη απάντηση. Θα σας πω όμως κάτι, θεωρεί, έχουμε μπροστά τα πρωτοσέλιδα. Τον εμπιστευόμαστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά παραλίγο Νέα Τέμπη τα Χριστούγεννα. Yeah. Δύο τρένα στην ίδια γραμμή στις Αγανές. Τον εμπιστευόμαστε κατά τα άλλα. Έχει περάσει ένας χρόνος από τα Τέμπη. Λοιπόν, δεν θα έχουμε χρόνο να το σχολιάσουμε. Γιατί δεν έχουμε άλλον. Γιατί δεν έχουμε άλλον. Αυτό απλώς είναι. Απλώς να πω την είδηση, διότι είναι τώρα ένα breaking news και το διαβάζω. Ο κ. Χαρίτσης καλεί την αντιπολίτευση σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια, προφανώς, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Πάντως, αυτή είναι η είδηση που μόλις είναι τώρα. Για να χθες το πάσω, κύριος. Γιατί κατά τώρα, καλώς είναι η Δημοκρατία θα κάνει. Μια πολιτική κίνηση για να μπει μέσα στο παιχνίδι γενικότερα, νομίζω, η Νέα Αριστερά. Είναι αριστερά, ναι. Είναι, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Πάμε εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε, ναι, με τα νέα που διάβασα ήδη το πρώτο θέμα. Ναι, ναι, παραλίγο Νέα Τέμπη τα Χριστούγεννα. Μία αποκάλυψη από τα νέα. Φοβάται που φοβάται ο κόσμος να μπει στο τρένο. Τι να πω, νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστεί αυτός ο φόβος, εκτός αν δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Στον αέρα η υποψηφιότητα της Ασημακοπούλου, έρευνα από το Μαξίμου στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεραμαίος. Μέλινα Μερκούρη, γυναίκα που έζησε 100 ζωές σε μία ζωή. Γάμοι ομόφυλων, σύγκρουση πολιτείας ιεραρχίας, παρακολουθήσεις, βαρύς πέλεκης από ΙΠΑ σε Ιντελέξα με σκληρές κυρώσεις. Ακούμε για ο Μητσοτάκης και ένα ταξίδι στην Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαία αμυντική στρατηγική, αν όχι τώρα, τότε πότε. Μη κρατικά ή ένταση και αναταράξεις και στο ΠΑΣΟΚ. Παρασκήνου εισαγγελική έρευνα για την εταιρεία του Στέφανου Κασελάκη. Ουσιαστικά δηλαδή όλα όσα είδαμε και στην αρχή της εκπομπής μας αλλά και στο δημοσιογραφικό τραπέζι. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, τα νέα έχουν το ένθετο «Ότο νέα». Εκπτώσεις έως 9.000 ευρώ σε δημοφιλή μοντέλα. Σημαντική πληροφορία. Καθώς και το ένθετο «Ομάδα» με όλα τα νέα του αθλητισμού. Έχει για τον Ντεντόγλου, έχει για τον Καραλή και ασφαλώς για τον Ολυμπιακό. Ναι. Καθημερινή. Προθεσμία ενός έτους στους ελεγκτές της εφορίας για να ολοκληρώνουν τους ελέγχους και να μην παραγράφονται υποθέσεις. Κόβει τις γέφυρες οράμα κατά δίκη Μπελέρη σε διετή φυλάκιση. Για το πόθεν έσχες δικαστική έρευνα και επίθεση από Κασελάκη. Για τα μη κρατικά ΑΕΗ θυελώδη συνεδρία στο ΠΑΣΟΚ. Άννα Μισελά Σημακοπούλου εισαγγελέας για τα email σε αποδήμους. Και πήραμε εντολή από πυροσβεστική και αστυνομία. Αυτοί έλαβαν την απόφαση για την απομάκρυνση των βαγονιών και τη διαμόρφωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των χειριστών σκαπτικών μηχανημάτων και από δηλώσεις στην Καθημερινή αξιωματικών με γνώση του θέματος. Μιλάει για τον μπάζωμα προφανώς, έτσι. Μάλιστα. Άλλη τραγική ιστορία αυτή, ανεξήγητη. Εύχομαι όχι δυσεπίλητη να βρεθεί ποιος διέταξε το μπάζωμα, γιατί, με τι σκεπτικό και να αποδοθούν ευθύνες. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης αγοραστός. Χρειαζόμαστε απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Persona non grata για τον Αρχιεπίσκοπο, η κυρία Πρόεδρος. Η ένταση στα ύψη για τους γκέι γάμους. 2 χρόνια φυλακή στο Φρέντι Μπελέρη σε μια δίκη παροδία. Θα γεμίσει με πιάνα η Αθήνα όλο το Μάιο σε πλατείες, μουσεία, νοσοκομεία, πώς μια σειρά του Netflix στέλνει κόσμο στην Πάρο. Αυτό το θέμα το είδα και αναρωτήθηκα, κι άλλος κόσμος στην Πάρο?
Δηλαδή κάθε καλοκαίρι το νησί βουλιάζει και δει από νεαρό κόσμο. Δεν χρειαζόταν σειρά του Netflix να πάει και άλλος κόσμος. Έχουνε να τον ταΐσουν, έχουνε να τον ποτίσουν, να τον στεγάσουν, αναρωτιέμαι. Προτιμώ να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν κάνουν καμία σειρά σε κανένα. Προτιμώ να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τη Λευκάδα. Την Κεφαλονιά μου επιτρέπεις και την Κεφαλονιά. Όλο τυχαίως δημοσθένη με βρίσκεις πολύ σύμφωνη. Εσύ συμφωνείς και Κεφαλονιά. Βέβαια. Αλληλέγγυα. Είμαι αλληλέγγυα. Και έχει να κάνει με Πτάνησα. Ακριβώς. Αν μου λέγεις για κανένα άλλο, θα με έβλεπε σκεπτική. Λοιπόν, έρχεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ανά του 1,5%. Να χτίζουν κανονικά τα εκτός σχεδίου, ζητεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Παροχές επιδόματα των πολύτεκνων τώρα και στους τρίτεκνους. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο γρήγορα. Τελευταία ευκαιρία για το ΕΕ μέχρι μεθαύριο διορθώσεις για το φετινό έμφυα. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εισαγγελική έρευνα για τα email σε κατοίκους εξωτερικού. Το κατηγορό Μπελέρη για τη δίκη παροδία. Το κόστος για απογευματινά χειρουργία ξεκινάνε σε 4-5 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία. Taylor Swift, διπλωματικό επεισόδιο για τις συναυλίες στην Νοτιοανατολική Ασία, άλλο στη Γαλλία από την αφίσα των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχει κεντρικό θέμα Ουάσιγκτον καλή Αθήνα για το Predator Gate, κυρώσεις από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατά της Intellexa και φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Στριμωγμένες και οι δύο, αναφέρεται εδώ η εφημερίδα στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλ και την Νίκη Κεραμέως για τη διαρροή των mail. Ξανά στους αρνητικούς πρωταγωνιστές η Ελλάδα, έκθεση Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του τύπου. Αφήστε τον τύπο να ανασάνει, να μιλήσει, να τα πει και ωφελημένοι θα βγουν όλοι. Πρωτοσέλιδο της Αυγής, φωτογραφία από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αρμόδιο, τον κύριο Σκρέκα, χθες σε σούπερ μάρκετ στη Λένορμαν, χθες το πρωί, και λέει: φτηνό σόου, ακριβό καλάθι. Ακόμη μια επικοινωνιακή παράσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στείλτε όσους αγγελείς θέλετε, η τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη για την εταιρεία την οποία έχει στην Αμερική. Δικαστική έρευνα για την Ασημακοπούλου. Από τις ΗΠΑ κυρώσεις σε Intellexa και βασικά στελέχη της. Ασθενείς πολλών ταχυτήτων και υγεία επιπληρωμή. Ράλι 27% στη μέσα κινήτων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρέμει το Μαξίμου τη δικαστική έρευνα για τα προσωπικά δεδομένα. Ζήτημα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών θέτει η αντιπολίτευση. Ασημακοπούλου και Κεραμέως θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Ρίζοσπάστης. Υγεία εμπόρευμα με τιμοκατάλογο και νόμιμο φακελάκι. Πρεμιέρα για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Σε επιφυλακή η Ύδρα για τη φρεγάτα, λέει, πριν ακόμα ενσωματωθεί στην επιχείρηση, να γυρίσει πίσω το καράβι στο κόκκινο η ένταση στην Ερυθρά. Επιστολική ψήφωση, εισαγγελική παρέμβαση για την απροκάλυπτη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα On Time τώρα. Στο κεντρικό θέμα στα χέρια Ρούλα Μάνος, είναι ασφαλώς η δίκη της Πισπυρίγκου. Ένα άσχημο επεισόδιο, εκρηκτικό επεισόδιο. Απολογία σοκ του Ηλία Μίχου. Αναφερόμαστε στο σκάνδαλο, όχι στο σκάνδαλο, τι σκάνδαλο αυτό ήταν. Ήμουν ερωτευμένος με τη 12χρονη. Έχει το θράσος να δηλώσει. Ποιος γάμος, δεν μπορούν να ξαναπαντρευτούν ο Κασελάκης και ο Τάιλερ. Εκτός και αν δεν έγινε ποτέ η τελετή στη Νέα Υόρκη. Του πάνω μου αρέσει το τίτλος πάνω δεξιά. Το φυσάει το χρήμα ο Στέφανος. Λοιπόν, πάμε στις Sport Day, στα αθλητικά μας. Αν τα έχει δουλεμένα. Έτσι δεν καλά, είναι. Ναι, βέβαια. Ναι, δουλεμένα ναι, ναι. Να τα έχει και τι μας κόφτει. Απλά είναι λίγο ξένα για το χώρο της αριστεράς πιο πολύ. Εντάξει, ναι, ότι ξενίζει και είναι αντίφαση και αντίθεση, θα συμφωνήσω. Ποντένσε όπως ρίμπο, λέει Σπορντέι, για τον Πορτογάλο του Ολυμπιακού. Ο Σούπερμαν πιάνει αύριο με τις 101 συμμετοχές του Ριβάλντο με τον Ολυμπιακό και μάλιστα σε λιγότερες σεζόν από ότι ο Βραζιλιάνος. Μια μεγάλη επίδοση του Ντάνιελ Ποντένσε. Η φιλοδοξία των Ερυθρολεύκων να γίνουν η τρίτη ομάδα φέτος που θα νικήσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, το ραντεβού του Ολυμπιακού. Το Ευρωπαϊκό αύριο βράδυ, θυμίζω, στις 10 για το Conference League με αντίπαλο τους Ισραηλινούς. Τι δείχνουν οι αριθμοί για τα σκαμπανεβάσματα του Τριφυλιού και τη βαθμολογία του πτώση. Τέταρτο το ασανσέρ, Φατίχ VS Ιβάν, Τερίμ με Γιωβάνοβιτς. Τώρα εδώ ξύνεται πληγή στους κόλπους της πλατείας μάζας των φίλων του Παναθηναϊκού. ΑΕΚ, ιστορία μου, αμαρτία μου. Σε μόνιμο φαινόμενο εξελίσθηκε την ομάδα του Αλμέιδα η κακή διαχείριση στους αγώνες. ΠΑΟΚ, αμφίβολος ο Σαμάτα, με προβλήματα σήμερα ο δικέφαλος στο Ζάγκρεμπ. Παίζει και ο ΠΑΟΚ αύριο για το Conference League βεβαίως με την Δυνάμο. Super League 1 προς αναβολή αποφασίζει σήμερα διοργανώτητα του πρωταθλήματος για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Κύπελο στις 7 με όνειρα για κούπα, με ατού τη νίκη στο πρώτο μάτς και την άβρα του Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης, Πανετολικός Γηπεδούχη, για την έκπληξη οι Αγρινιώτες. Μπάσκετ, Ολυμπιακός Πονοκέφαλος το 1, Παναθηναϊκός ο Άγιος Ιωάννης. Στίβος, απίστευτος
Τεντόγλου έγραψε πάλι ο κορυφαίος Άλτης επιτρέφοντας από τη Γλασκόβη. Έκανε πάλι δηλώσεις πραγματικά οι οποίες είναι ιδιαίτερες όπως κάνει. Δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί, ρε παιδί μου, λέει. Δεν μπορώ τα πρωινά. Ξέρεις τι δεν σχολιάσαμε χθες. Για χθες μάλλον. Κατάλαβες ότι χθες το απόγευμα κλάταρε Facebook, ναι. Instagram, ναι, Messenger. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχα ίντερνετ κάποια στιγμή. Ήταν όλοι εξάλλου καταστάσει. Ναι, ναι. Έτρεχαν στον ΟΤΕ να δουν τι έχει συμβεί. Λίγο υπομονή. Πέδες λίγο υπομονή και επανήλθε. Είδες εξάρτηση από τη ζωή. Έγραψε ένα πολύ πετυχημένο μία συνάδελφος δημοσιογράφος στο Facebook. Είπε, δείτε τι γίνεται, τι συμβαίνει όταν ο Μάρκ, ο Ζούκεμπερκ, πηγαίνει στο γάμο στην Ινδία. Μάλιστα. Ξεχνάει τα συστήματα και τα αρχικυκλώνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ο βασιλιάς του τένις. Έτσι αποκαλείται. Όταν όμως η ρακέτα μικρύνει και μικρύνουν και τα αγωνιστικά περιθώρια. Εκεί το χάνει το παιχνίδι. Εκεί το χάνει το παιχνίδι. Και από τι το χάνει? Από μια 8χρονη κινεζούλα. Του βάλε τα γελιά. Τώρα για θα δεις. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το χαρακτηριστικό. Παίζει, έχει πάει στη Σαγκάη ο Φέντερερ και παίζει ένα παιχνίδι με μια απίθανη 8χρονη στο πινκ-πονκ. Έχει κάνει μια επίσκεψη εκεί. Αυτή έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι το ύψος της την ευνοεί, έτσι. Καλό. Σωστή παρατήρηση. Στην ηλικία αυτή. Σωστή παρατήρηση. Επειδή έχω παίξει πινκ-πονκ και λόγω ύψους δεν ήμουν καλή, γι' αυτό. Και δεν έχει καμία σχέση με το τένις, βέβαια. Έτσι. Αλλά είναι λάτρης ο Φέντερερ του πινκ-πονκ. Το έχει δηλαδή. Και κάτι και ρωτάει το κοριτσάκι. Τώρα θα παίξω εγώ με σένα και πόσο καιρό κάνεις. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Τι έχει γίνει. Αυτό είναι το στιγμιότυπο εδώ. Προσέξτε τώρα. Match point 2. Θα έχει να το λέει μια ζωή η πιτσιρίκα. Εδώ δες, ναι. Οπ. Εδώ, οπ, οπ. Τέλος. Φιλέω ο κύριος Φέντερερ, νικάει η μικρή και τη ρωτάει πόσο καιρό κάνεις πινκ-πονκ. Και λέει 2-3 χρόνια. Γαλόνια, γαλόνια η μικρή 8χρονη. Κατάφερε λοιπόν ολόκληρο ο Φέντερερ. Μπράβο της, μπράβο της. Θα τη συνοδεύει μια ζωή αυτή η νίκη. Θα την βάλει στο βιογραφικό σου. Όταν θα πηγαίνει στις εταιρείες λοιπόν και στα γραφεία, έβαλα κάτω, έβαλα τα γυαλιά στο Φέντερερ, θα γράφει. Εντάξει. Έχουν διασωθεί αυτά όλα τώρα με βίντεο, YouTube, ιστορίες, πράγματα. Αδιάψευστα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την υπομονή του τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Τι κάνετε, κύριε Παπανδρέου? Κύριε Παπανδρέου, την καλημέρα μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, καλημέρα από Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Συνδεόμαστε λοιπόν γιατί θέλαμε να μας μεταφέρετε την εμπειρία που είχατε με την Μελίνα Μερκούρη. Τη ζήσατε τη Μελίνα Μερκούρη. Με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων βέβαια. Σήμερα επενθυμίζουμε στο κοινό μας από την απώλεια της σπουδαίας Μελίνας. Δεν ξέρω αν αρκεί το σπουδαίας, κύριε Παπανδρέου. Εσείς θα μας πείτε. Προφανώς. Εγώ την γνώρισα σαν μαχήτρια πολιτική στο ΠΑΚ, δηλαδή Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, που ήταν ο προπομπός του ΠΑΣΟΚ. Όμως το φως που εξέπεμπε, να σας πω μια ιστορία, γιατί μάλλον αυτό θέλετε να ακούσετε καλύτερα, αντί να αναλύω το χαρακτήρα της. Το 83 είχε κάνει στο Μετροπόλιτο, το Μεγάλο Μουσείο της Νέα Υόρκης, έκθεση για το στεφάνι του Μέγα Αλέξανδρου, έτσι το λέμε, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά χρυσό και πολύ όμορφο. Και εκεί μέσα, όποιος έχει πάει, είναι ένα πολύ μεγάλο μουσείο, πολύ βαρύ, με αρχαία αγάλματα, με μεγάλα δωμάτια σκοτεινά. Και ήμασταν με την ομάδα της διοίκησης του Μετροπολίτων, που καλώς κακώς είναι, θα έλεγα, οι λευκοί που ελέγχουν την Αμερική. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ αγγλοσαξονική, σοβαρή, με γυαλιά, κουστούμια μαύρα, γραβάτες. Και εκεί που τρώγαμε όλοι μαζί και εμένα με είχε καλέσει γιατί ήμουν στο Πανεπιστήμιο, έπαιζε και ένα κουαρτέτο κλασική μουσική. Οπότε γυρνάει η Μελίνα δίπλα μου και λέει: Νίκο, έχεις βαρεθεί όπως και εγώ? Λέω: και εγώ τα ίδια. Και λέει: περίμενε να αλλάξουμε το κλίμα. Περίμενε να αλλάξουμε το κλίμα. Και πάει στο κουαρτέτο, τους λέει κάτι, πετάει. Να, βλέπουμε την οθόνη. Πετάει τα παπούτσια της και αρχίζει ένα χασάπικο και πιάνει όλη τη δωδεκάδα, τη λευκή, το λέω έτσι, αγγλοσαξονική, πολύ σφιγμένη. Και χορεύουμε ανάμεσα στα γάλματα του Μετροπόλιτον ένα ελληνικό χασάπικο που ξεσήκωσε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε. Και αυτή ήταν η Μελίνα. Αυθεντική, νεκρό, δηλαδή, πηγαία. Ναι, 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 ναι. Και αυτό το νεκρό, δυστυχώς, το μουσείο είναι με όλα αυτά τα νεκρά, ζωντανέψαμε για ένα διάστημα.
πώς μπορούσε και συνδύαζε και την πολιτική, δηλαδή ένας άνθρωπος, κακά τα ψέματα, δηλαδή χρειάζεται περισσότερη επικοινωνιακή, μια τεχνική, πολλές φορές ίσως μια αναδίπλωση, να κρύβεσαι πίσω από κάποιες γραμμές. Είχε όραμα προφανώς. Αυτός ο αυθορμητισμός της, αυτό το προγείο της. Και αχαλήνοτη. Και αχαλήνοτη, μπράβο, αυτό. Αχαλήνοτη. Ναι. Αχαλήνοτη. Ήτανε, μικρή μου έλεγε ότι περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας ξυπόλυτη στα 15 της, με πατέρα δήμαρχο. Και παντρεύτηκε νωρίς για να φύγει από το σπίτι. Η γυναίκα που είχε τη δικιά της, το δικό της δρόμο, και συνδύασε πολύ σπάνιο φαινόμενο τον πολιτισμό, αυτή σήκωσε το θέμα των Ελληνίων πρώτη, και την πολιτική. Αυτά τα δύο. Γι' αυτό είναι, όπως είπε και ο Ζακ Λάνγκ στο επικίδιο το 1994 στη Μητρόπολη, γυναίκα φάρος, γυναίκα φωτιά, γυναίκα γυναίκα. Κύριε Παπανδρέου. Γυναίκα με το γάμα κεφαλαίο, δηλαδή, κύριε Παπανδρέου, σε όλα της. Κύριε Παπανδρέου, έτσι. Ξέρετε τι θέλουμε. Από το να ήμουν στο πατέρα σας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, μία κάτι χαρακτηριστικό που θυμάστε ότι είχε σχολιάσει για τη Μελίνα. Το πιο χαρακτηριστικό, ίσως. Δυστυχώς, η μνήμη μου δεν με βοηθάει εκεί. Ήταν στην ομάδα των ανθρώπων που είχαν έρθει από το εξωτερικό και ήταν σαν φίλοι πια. Δεν ήταν αυτό που τώρα βλέπουμε σαν ιδάλματα. Ναι, βλέπαμε μια ομάδα ανθρώπων σαν τον Τρίτσι, σαν τον Πάγκαλο, σαν τον Αρσένη, αυτοί από το εξωτερικό, Θόδωρο Στάθη. Και είχαν έρθει όλοι με την ομάδα του ΠΑΚ, αν θέλετε, μετά. Ήρθαν στην Ελλάδα και συνδυάστηκαν με τους Έλληνες που είχαν μείνει εδώ. Το γέρο του γεννηματά, Και ήταν έτσι, όλο αυτό το γκρουπ ανθρώπων που έφτιαξε αυτό που στο τέλος. Και έγινε το Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπανδρέου, και σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, η Μελίνα Μερκούρη ήταν αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή, δεν υποκρινόταν κάτι διαφορετικό. Ήταν ο πραγματικός, ο αληθινός, αυθεντικός της εαυτός και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ήτανε μια. Ήξερε και το δράμα, ήξερε να φωνάζει, να βγαίνει σε ομιλίες. Έβγαινε σε ομιλίες τότε επί Χούντας και ξεσήκωνε τα πλήθη με το στυλ της, με την ωραία αγγλική της προφορά. Την ελληνική προφορά στα αγγλικά. Θυμάμαι, είχε πει αυτό το πράγμα που λέγεται Χούντα μεταξύ της Αμερικής και των στρατιωτικών δεν είναι γάμος, είναι έκτρωμα. Οπότε θυμάμαι και είχε πέσει πολύ χειροκρότημα. Τα είχε από μέσα της, ήξερε και να μιλάει για πολιτικά. Και προφανώς το μεγάλο love story της ζωής της ήταν με τον Ζιούλι Ντασέν που το γνώρισε στις Κάνες το 1956. Εκείνη είχε πάει για τη Στέλλα, εκείνος για ένα δικό του έργο και ήταν αυτό που λέμε love at first sight. Τι ήταν αυτό που έκανε τη Μελίνα, κύριε Παπανδρέου, πέρα από τα πλήθη γενικότερα, εγώ θα πω και ανδρικά. Ας μιλήσουμε λίγο ανδρικά, γιατί ξέρετε το να μας γοητεύει μια γυναίκα. Την έκανε λίγο γοητευτική, ξεχωριστή αυτό δηλαδή. Και είναι πολύ δύσκολο να μας γοητεύει μια γυναίκα. Και δεν μιλάω για την αισθητική του πράγματος, μιλάω για την εν γέννη γοητεία της. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσατε να σταθείτε ως άνδρας, Νίκος Παπανδρέου, βλέποντας τη Μελίνα για τη γοητεία που εξέπεμπε. Ήταν το αντίθασο. Το αντίθασο αυτό. Και ο άντρας, αν θέλετε να βάλετε και σε αυτό το κομμάτι, τον ελκύει η γυναίκα που είναι έτσι ελεύθερη εντελώς. Ελεύθερη. Αυτή η έννοια λοιπόν της ελευθερίας και το αίσθημα της ελευθερίας που εκ των πραγμάτων σαγηνεύει όλο τον κόσμο και γυναίκες και άνδρες. Κύριε Παπανδρέου, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας, πώς βλέπετε την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ τη σήμερα ημέρα, τα πράγματα, τις εξελίξεις, σχέσεις και διασυνδέσεις? Και ειδικά για το θέμα αυτό τώρα που έχει προκύψει με το νομοσχέδιο που είναι με τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι, άκουσα πριν, δεν θα έλεγα είναι εμφύλιος. Εμφύλιο σημαίνει μισή εναντίον των άλλων μισών. Υπάρχει ζήτηση, δημοκρατικό κόμμα είναι. Πιστεύω στο τέλος θα καταλήξει εκεί που έχει προταθεί, δηλαδή την ψήφο που θα γίνει αυτές τις μέρες. Καλό να γίνεται συζήτηση. Βλέπουμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και ο λόγος που γίνεται συζήτηση και το πρόβλημα είναι ότι ήρθε πολύ βιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμηθούμε μόνο η Διαμαντοπούλου ως υπουργός παιδείας τότε επί Γιώργου. Για την προτάση την παιδεία έκανε διαβούλευση με τη Νέα Δημοκρατία 17 μήνες και συμφώνησε και τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό ήρθε γρήγορα. Σωστό ή όχι, πρέπει, αν θέλει να το περάσει σωστά η Νέα Δημοκρατία, να εμπλέξει τα άλλα κόμματα που είναι θετικά προς αυτό και να γίνει μια συζήτηση 2 μήνες, 3 μήνες προς τη βιασύνη για μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην ελληνική κοινωνία. Και βλέπουμε αντιδράει και η ελληνική κοινωνία. Είναι μοιρασμένη 50-50, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αν είχε γίνει σωστή συζήτηση, δημοκρατικά, μάλλον θα είχαμε ξεπεράσει τα εμπόδια.
Κατά τα λοιπά, ως ευρωβουλευτής δεν είστε αντίθετος. Απλώς λέτε ότι χρειαζόταν ένας περίσσιος χρόνος διαβούλευσης. Το λέει πολλοίς κόσμος αυτό, ότι θα και χρειαζόταν... Να διορθωθεί, να διορθωθούν, να μην υπάρχει αίσθηση ότι θα μπουν μικρά ΙΕΚ καινούρια που θα είναι σε ένα κτίριο και απλώς θα είναι ένας τρόπος να πλουτίσουν μερικοί. Παρά ό,τι μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία αυτό, υπάρχει αυτός ο φόβος. Λέτε τελικά ότι θα ισχύσει η κομματική πειθαρχία την οποία ζητάει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν θέλετε, αυτό είναι θέμα κρίσης, ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι θέμα που έρχεται έξω στην Ευρωβουλή, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τα θέματα που πραγματικά απασχολούν όλους μας. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ακριβώς τι έγινε χθες. Εγώ από τις εφημερίδες έμαθα και σήμερα δούμε τη συνέχεια. Κύριε Παπανδρέου, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνατε. Για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Να είστε καλά, κύριε Παπανδρέου. Καλημέρα μας, κύριε Παπανδρέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν. Τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Α, ναι. Λοιπόν, να δούμε και το απόσπασμα, το βίντεο, ναι, με την Μέλινα Μερκούρη, όταν συνάντησε τυχαία τον διευθυντή τότε του Βρετανικού Μουσείου, τι του είπε, τι του ζήτησε, ποια ήταν η επιχειρηματολογία της, την οποία την άρθρωσε και τότε με το γνωστό της πάθος και τη διεκδικητικότητα. Να το δούμε, παρακαλώ. Περιμένουμε. Θα εντάξει, το δούμε λίγο να συντονιστούν τα συστήματα. Και να ετοιμάσουμε και, να ετοιμάσουμε και το επόμενο θέμα, αν και είναι ανεξάντλητο. Να πω κάτι άλλο για να μην φύγουμε. Ανεξάντλητο, αν δηλαδή τη Μελίνα, αν ανεξάντλητο. Και να βλέπεις Μελίνα. The present incumbent at the museum is Dr. David Wilson. Unlike his predecessors, he had to deal with the Mercury Factor in person when the two met unexpectedly on Sunday at the Institute of Contemporary Arts in London. Mercury had been invited to give a lecture on democracy and the arts. Afterwards, she gave Dr. Wilson a piece of her mind, too. Might well say so the same. America, I have so you ruin the British Museum? No, I don't want to ruin the British Museum. I want my marbles. You're a dilemma, are you not? Yes, you want your marbles and other people want their marbles. A large number of countries have been destroyed of their countries. They are marks of the monuments. It's it. They have torn down, they have destroyed this monument. It is part of a monument, of unique monument. There are many unique monuments. Yes. I know. You say that, Mr. Well, I mean, let's say the South of Greece is in Delphi. It is not they in the are Parthenon. More, they are many Parthenons in the world. Ακτιβίστρια λοιπόν, ακτιβίστρια μέχρι τελικής, είδες, τα ξερίζωσαν, του είπε, τα ξερίζωσαν. Και αυτός εντάξει, λέει σιγά τα ουά, αυτό που λένε και μέχρι σήμερα δηλαδή. Εντάξει, εγώ ακόμα ταξιδεύω γιατί είμαι λάτρης του vintage και μένω που είδα ασπρόμαυρο υλικό. Ωραίο, όντως. Πάμε τώρα να δούμε όταν η Φιλανδία συνάντησε την Ελλάδα, Και η Ελλάδα θέλει να μοιάσει τη Φιλανδία ή, εν πάση περιπτώσει, να ξεσηκώσει ένα μοντέλο στρατιωτικό σε ό,τι αφορά την στρατεύσιμες γυναίκες, το γυναικείο φύλλο. Για να αυξηθεί... Να συνδεθούμε, να μας τα πούν τι γίνεται εκεί, στα στρατά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Τζούλη. Καλημέρα σας, κυρία Τζούλη. Πώς είστε? Καλημέρα σας. Αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας είναι αποστρατεία. Σωστά. Σωστά. Έρχεται λοιπόν το... Πείτε μας, παρακαλώ. Είστε η πρώτη. Τις πρώτες γυναίκες που κατετάγει με το 79, με το πρωτοποριακό νόμο που έκανε ο κ. Σαβέροφ τότε. Εθελόντυρες στην αρχή, έφεδρες για ένα χρόνο, μετά μονιμοποίηση, πενταετή σύμβαση και ακολούθησε μονιμοποίηση, η οποία καθυστέρησε βέβαια πολλά χρόνια γιατί πήραμε 79-81, μπήκαν 9 σειρές στην αεροπορία, ανά 2 μήνες. Μετά άλλαξε η κυβέρνηση, μείναμε στάσιμες για κάποιο διάστημα. Τέλος πάντων, έχει τρέξει πολύ νερό από τότε. Τελικά μας μονιμοποίησαν αυτοί που μας πήραν το 91, ο κ. Βαρβιτσιώτης. Και έκανε και τον περίφημο νόμο τότε το 1911-90 που για την εισαγωγή των πρώτων γυναικών στις παραγωγικές σχολές. Τότε μπήκαν οι πρώτες γυναίκες. Να καταλάβετε τη διαφορά, δηλαδή πόσο, δηλαδή από τις αντιδράσεις που βλέπω τώρα σχετικά με τη στράτευση των γυναικών, σκεφτείτε τι έγινε τότε όταν πρωτοπήγαμε. Ήτανε όλα τα σωματεία, αντέδρασαν, έχω άθρα, δημοσιεύματα, περί ισότητας, ισότητα στην ανισότητα, ισότητα στα βάρη,
και κάτι τέτοια. Κυρία Τζούλη, τότε περιπτώσει. Θα ήσασταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, σωστά, εκείνα τα χρόνια. Και 55 στο ναυτικό, 55 στην αεροπορία και 120 στο στρατό. Πειραματικά τελείως. Πήγαμε, κατετάγημε στην ΑΣΔΕΝ στο Γουδί με βοριά διοικητή. Και στη συνέχεια ακολούθησαν βλέποντας και κάνοντας και ανάλογα με τα προβλήματα που προέκυπταν, αντιμετωπιζόντουσαν εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, ανοίξαμε το δρόμο για τις επόμενες, για αυτές που είναι τώρα. Κυρία Τζούλη, είχατε στρατιωτικές, οικογενειακές ρίζες. Από πού ορμόμενοι, τι ήταν αυτό που σας. Το κίνητρο, τι σας οδήγησε να καταταχθεί. Όχι ιδιαίτερα, γιατροί και μηχανικοί και τραπεζικοί ήταν η οικογένειά μου, αλλά οι παππούδες ήταν στρατηγοί κλπ. Γενικά μου άρεσε. Ήταν πρωτοποριακό και είμαι έτσι ζώδιο της φωτιάς και ασχολούμαι. Τώρα, βέβαια, ασχολούμαι. Ήταν μια πορεία που σας γέμισε έτσι αυτό εμπειρίες. Που βλέπετε που δείχνετε τώρα ήταν μανεκέν και έγινε μεγάλη καμπάνια για να προσελκύσει κόσμο. Και είχε, φοβερά, είχε πάρα πολλές αιτήσεις. Εδώ είναι η ορκομοσία στο Γουδί, γιατί η αεροπορία στρατός ναυτικό μαζί. Και εδώ οι πρώτες που πήγαμε τα ονόματα, οι πρώτες που κατετάγημεν. Ναι, οι πρώτες Ελληνίδες καλούνται προς κατάταξη, λέει. Προς κατάταξη. Ναι. Και εδώ είστε. Εδώ είστε κάπως... εσείς. Εδώ, είστε... εδώ είμαι η τέταρτη εδώ στη σειρά, ναι, η πρώτη σειρά. Ήσασταν στην αεροπορία, αλλά είδα στο ναυτικό, εγώ που ξέρω το πολεμικό, αυτό ήταν αρχικελευστής, εσείς το δικό σας, κάτι τέτοιο είναι. Αρχισμηνίας ήταν. Αρχισμηνίας, μπράβο. Λοιπόν, η διαφορά με το φιλανθρωπικό, να πούμε στο θέμα, να μην ξεφύγουμε. Ναι, πάμε στο θέμα. Μα είναι ωραία όμως να μας πείτε και κάποια έτσι στοιχεία από την προσωπική σας ιστορία, γιατί είστε παράδειγμα προς μίμηση. Πάμε στο φιλανθρωπικό, θα ξαναγυρίσουμε μετά στα δικά σας. Αυτό που πάει να γίνει τώρα δεν έχει, εντάξει, εθελόντρες ήμασταν κι εμείς, αλλά ήμασταν για επαγγελματική αποκατάσταση, δηλαδή βγαίναμε βαθμοφόροι κατευθείαν. Εδώ μιλάμε για εκπαίδευση τώρα, κανονική στρατιωτική, έτσι, πια. Ναι, βασική εκπαίδευση 40 ημερών. Έτσι. Ναι. Στα όπλα κάναμε βολή στο Χαϊδάρι, είχε έρθει ο Γκράτσιος κλπ. Ναι, εδώ είμαι το 1991, όταν ήμουν στον κύριο Βαρβιτσιώτη. Είχα την τύχη να υπηρετήσω δίπλα του και έκανε πάρα πολλά πράγματα για τις γυναίκες. Και επειδή σας ενδιαφέρει, σίγουρα το έχετε μελετήσει περισσότερο από όλους μας. Αυτό το φιλανδικό μοντέλο που λέει τώρα η κυβέρνηση ότι θέλει να το φέρει, ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με τις παρελθούσες δεκαετίες που ζήσατε εσείς και με τα ρυθμιστικά. Δεν έχω ακριβώς εικόνα εισηγήσεων και νομοσχεδίου, τι πρόκειται να κάνει. Μπήκα βέβαια λίγο και διάβασα για το φιλανδικό πρότυπο, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι θα τις έχει, ο στρατός είναι τρίμηνος, εξάμηνος και χρόνος, και θα τις έχει σε εφεδρεία μέχρι τα 60, τις οποίες τις ανακαλεί κάθε τόσο για να περνάνε μια μετεκπαίδευση στα σύγχρονα όπλα κλπ. Εν τω μεταξύ εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι έχουμε το νόμορο γείτονα εδώ τον κίνδυνο και θέλουμε ενισχυμένα σύνορα και Αιγαίο. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν άλλες θέσεις, ας πούμε, να εξυπηρετούν, ώστε οι μάχημοι να πηγαίνουν στις ανάλογες θέσεις. Τι θέσεις εννοείται συγκεκριμένα, δηλαδή τι θέσεις χρειάζεται να καλύψουν οι γυναίκες? Οι γυναίκες θα καλύψουν θέσεις, βασικά όμως θέλει να τους δώσει και θα παίρνουν μια μετεκπαίδευση, ένα πτυχίο κατάρτισης. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσει ένα καλό κίνητρο. Καλό κίνητρο οικονομικό εννοείται, κυρία Τζούλη? Όχι, να δώσει μόρια, που να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στο μετέπειτα βίο. Εκτός που θα πάρουν την εμπειρία του στρατού, που είναι μια μεγάλη κοινωνία και θα μπουν άνετα μετά στη ζωή. Εσάς δηλαδή, αν σας ρωτούσε ένα νέο κορίτσι, γιατί από ό,τι διάβασα το φιλανδικό μοντέλο απευθύνεται σε νέες κοπέλες, σε νέα κορίτσια από 18 έως 29 ετών. Αν σας ρώτησα για τη γνώμη σας, να πάω, να καταταγώ εθελοντικά, τι θα τις λέγατε? Ναι, εγώ θα τις έλεγα ναι. Θα τις έλεγα ναι, να ξεκινήσει. Και θα σας ρωτούσε έτσι, γιατί. Να πάρει υγιείς βάσεις, να μπορεί να αποκτήσει εμπειρία, ίσως να βάζει και μια αξιολόγηση που να
ίσως να μπορεί να κρατήσει μερικές, να έβαζε ένα κίνητρο να μονιμοποιηθούν κατόπιν σοβαρής αξιολόγησης. Άννα, υπήρχε δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα απορρόφησης μελλοντικά. Επαγγελματικής. Και επαγγελματικής. Ναι, προσέξτε, κυρία Τζούλη, προσέξτε. Εδώ διαβάζω για το φιλανδικό μοντέλο. Απευθύνεται σε πολίτες από 18 έως 60 ετών. Ο υπόχρεος για στρατιωτική θητεία πρέπει να εκπληρώσει είτε ένοπλη είτε άοπλη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Επειδή μιλάγατε πριν για τους αγαπημένους μας γείτονες. Γι' αυτό το λέω. Ναι, στα σύγχρονα όπλα. Στα σύγχρονα όπλα, ακριβώς. Θα μπορούσε επίσης να κάνει μία απολυτοφυλακή, ας πούμε, από αυτές που θα αποστρατεύονται. Ή συνοριοφυλακή, ανάλογα με τη τόπο καταγωγής, κάτι, να τις χρησιμοποιήσει κάπου. Εν πάση περιπτώσει, όμως, οι Ελληνίδες, όπως ξέρουμε, στις δύσκολες στιγμές, στις κρίσιμες φάσεις, από το 21 τουλάχιστον μέχρι το 40, έχουν φανεί επάξια. Αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις, κυρία Τζούλη, τα πιο δύσκολα απόστατα έχουν γυναίκες σε μάχημες θέσεις, είπαν εκ του Υπουργείου, έτσι δεν είναι? Εσείς μπορείτε αυτό να μας το επιβεβαιώσετε. Τώρα έχουν βγει και πιλότοι από το 1991 και μετά μπαίνουν στις παραγωγικές σχολές κανονικά. Εμείς περάσαμε κάποιες μετεκπαιδεύσεις και τέτοια, ανάλογα με την ειδικότητα. Στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου κουβαλάγανε τα πυρομαχικά μέσα στο χιόνι. Ακριβώς, ακριβώς. Ο γυναικείος ψυχισμός. Ναι, έχουν ανταποκριθεί δυναμικά, δηλαδή αν θα χρειαστεί, πιστεύω, σκεφτείτε πόσο μάλλον να έχει και την εκπαίδευση από πριν, να είναι μάχημη, ας πούμε. Και επίσης να τονίσουμε κάτι ακόμα, ότι μπορεί να είναι, συγγνώμη κυρία Τζούλη, μπορεί να είναι εθελοντική η κατάταξη, αλλά προβλέπεται στην περίπτωση αυτή και η ημερήσια αποζημίωση, δηλαδή υπάρχει μισθός. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο όμως το όχι, τίμα, όχι, δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή. Ευρώ την ημέρα, δηλαδή, εντάξει. Βασικά ένα ελάχιστο. Αν είναι για ένα χρόνο, εντάξει, είναι 14 ευρώ την ημέρα. Αν είναι για ένα χρόνο κατά. Δίνουν και στους δοκίμους δίνουν κάτι ανάλογο. Ναι. Δεν κάνει είναι πάντως το οικονομικό το κίνητρο, γιατί θα είναι ασύμφορο. Αλλά το είπατε ότι δεν είναι οικονομικό, ναι. Ναι. Καλά θα ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση μετά, η βοήθεια για τα περαιτέρω, ας πούμε. Μακάρι πάντως να υπάρξουν όλα τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να πάει κόσμος, να πάνε γυναίκες, νέα κορίτσια να. Εγώ πιστεύω προσωπικά, δεν ξέρω τώρα όμως πώς θα το διαχειριστούν και πώς θα είναι το τελικό, αλλά καλό θα ήταν να πάρουν. Σε εμάς είχε έρθει η Αμερικανίδα συνταγματάρχης και έδωσε οδηγίες στη βασική εκπαίδευση. Καλό θα ήταν να συμβουλευτούν και κάποιοι από το φιλανδικό πρότυπο. Το Υπουργείο Άμυνας, ο οποίος δεν θέλει να το προωθήσει πάντως μέσα στο επόμενο 12 μήνο, δηλαδή μέσα στο χρόνο να γίνει, ας πούμε. Να το δούμε. Αυτό είναι το πλάνο. Θα το παρακολουθούμε. Άκουσα που αντιδρούν ότι οι γυναίκες, γιατί πολλά έχουν απομυστεί και δεν θέλουν άλλα. Αλλά 18 χρονών τι θα έχει, δεν θα έχει οικογένεια, θα μπορεί να πηγαίνει. Λοιπόν, θα έχει μια άνεση κινήσεων, ναι, και ευελιξία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κυρία Τζούλη, θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα εύχομαι να τα ξαναπούμε. Εύχομαι το καλύτερο και να υλοποιηθεί και να το δω και αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ωραία, πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Έχετε την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Στο στούντιο τώρα με την συνάδελφο την Ρίτσι Τζακούμη. Καλώς τη. Διεθνή νέα. Καλημέρα, γεια σας. Εγώ το κράτησα το χθεσινό. Δεν είναι συνάδελφος η Ρίτσι. Είναι συνάδελφος με τον δημοσιογράφο του CNN. Που το είπε χθες τόσο πηγαία. Του το σκεφτόμουν. Ο μισό. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος το ξέρει. Ναι. Αυτός είναι συνάδελφος της Ρίτσι. Παιδιά, ο συγκεκριμένος. Όχι η Ρίτσι εκείνη. Hold your horses, που λέει μια αγγλική τέτοια. Γιατί ο συγκεκριμένος μπορεί να έχει κάνει και πόλεμο. Συνεπώς μην ξανοίγεστε. Τα χαιρετίσματά μας στο CNN. Σε βλέπει, Ρίτσι, σε βλέπει, να είσαι βέβαια. Καθημερινά. Για πες. Λοιπόν, στις κάλπες πηγαίνουν οι Αμερικανοί σε 15 πολιτείες για να ψηφίσουν τον υποψήφιο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στους Δημοκρατικούς για τις προεδρικές εκλογές, γνωστή και ως Super Tuesday, και η Taylor Swift που έχει... Η οποία ξέρουμε ότι λύνει και δένει, επηρεάζει και δένει, δηλαδή. Έχει μεγάλη επιρροή στην πολιτική σκηνή της Αμερικής και όχι μόνο, την είχαμε καλέσει και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Οι ευρωεκλογές πλησιάζουν. Κάλεσε λοιπόν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν. Όπως είπε, ήθελα να σας υπενθυμίσω να ψηφίσετε τους ανθρώπους που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο στην εξουσία. Είναι και κάτι από την εγχείρηση που έχει υποβληθεί. Εκεί στο αυτοκίνητο που την είδαμε. 16 ήταν ή δεν ήταν τελικά, γιατί μετά βγήκανε δημοσιεύματα. Ότι σαν να μην ήταν, λέει αυτή. Άλλα
δημοσιεύματα είπαν ότι είχε πρισμένο πρόσωπο. Τι έχει γίνει? Φάνηκε πρισμένη και φυσικά υπάρχουν... Εδώ δεξιά συνοδηγός. Υπάρχουν, ναι. Η μητέρα της είναι οδηγός. Έκανε εντύπωση ότι δεν συνοδεύεται από τους σωματοφυλακές της, ότι είναι μόνη με τη μητέρα της και ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή. Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η πρώτη της εμφάνιση θα είναι στις 8 Ιουνίου για την... Ιουνίου! Μάλιστα. 8 Ιουνίου, μετά το Πάσχα. Έχει δρόμο, ναι. Έτσι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ναι. Θα ξεπριστεί μέχρι τότε. Γιατί επίσημα γενέθλια. Γιατί μπορεί να πήρε και κανένα φάρμακο που την πρίζει τη γυναίκα. Κορτιζόνη, έτσι, να το λέμε αυτό. Ναι, ναι. Σίγουρα, οπότε, δεν ξέρουμε ποια είναι η φαρμακευτική της αγωγή. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές μπορεί κάποια πράγματα να τα εξετάζουμε λίγο επιδερμικά. Ότι πρίστηκε, ότι υπάρχει, ναι, ό,τι. Αλλά μπορεί να είναι υπό μια φαρμακευτική αγωγή που να έχει αυτή την παρενέργεια. Γεγονός, ισχύει. Η πρώτη της εμφάνιση λοιπόν θα είναι στις 8 Ιουνίου στην επίσημη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά. Και να πούμε ότι ένα συγγενικό της πρόσωπο, ο θείος της Κέιτα, είναι από την Δευτέρα μέλος του γνωστού reality show του Big Brother για τους celebrity και είπε ο ρωτώμενος... Αυτός είναι θείος της, όχι από τη βασιλική οικογένεια, από το... Α, μετά τη βασιλική δεν μπορούσε να πάει στο Big Brother με τίποτα. Γι' αυτό και το celebrity του πράγματος, αλλιώς θα τον είχε κόψει το πρωτόκολλο. Από την αργά των γονιών της, μας βλέπει Kate, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, είναι κάπου ωραία και μας... Και ίσως μας βλέπει από... Εντάξει, πολύ γενικότητα. Ήταν, ήθελε λίγο να τσιμπήσει και αυτός στις εντυπώσεις τώρα, εντάξει. Να πάρει και αυτός μια τύπωση. Καλή καριέρα και σε αυτόν, ναι, okay. Και θα κλείσουμε με κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Θα δούμε ένα βίντεο με ένα κοριτσάκι το οποίο... Ήταν αυτό το πράγμα. Έχει κάποια κινητική αναπηρία και γιατί έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο συγκεκριμένο βίντεο. Βλέπουμε τους συμμαθητές της να χορεύουν. Το δούμε full screen αυτό, παρακαλώ. Είναι εύκολο. Να χορεύουν και να τραγουδούν, ευχαριστώ. Εκείνη να κάθεται και να τους κοιτάζει. Σε κάποια φάση η δασκάλα... Προφανώς ευθύνη της δασκάλας, έτσι, που δεν τη συμπεριέλαβε στο παιχνίδι με κάποιον τρόπο. Αν ήταν ευρηματική και σωστή, θα το έκανε. Έχει γυρίσει και την πλάτη να μην πω τίποτα πιο χοντρό, έτσι. Στο την αγνοούν εντελώς. Εκείνη τους κοιτάζει, την κοιτάζει και η δασκάλα σε κάποια φάση. Εκείνη κοιτάζει, το κοριτσά κοιτάζει τους γονείς της. Γεμάτο λύπη. Γιατί δεν επενέβησαν και οι γονείς έτσι να συμμετέχουν και αυτοί να δώσουν μία... Με τη δασκάλα, την αχαρακτήριστη. Εντάξει, αυτή ως δασκάλα ουσιαστικά θα έπρεπε να το ξέρει, δηλαδή ότι δεν παραγωνίζεις κανέναν, τους περιλαμβάνεις όλους στο παιχνίδι, στην ομαδικότητα και εφόσον γνωρίζει ότι έχει ένα τέτοιο παιδάκι στην τάξη, θα έπρεπε να προσαρμόσει όλο το παιχνίδι για να συμμετέχει και το κοριτσάκι. Είναι παλιό το βίντεο από το 2022, ωστόσο κάποιος χρήστης του TikTok, ναι, το έχει επαναφέρει πάλι στο προσκήνιο και πραγματικά είναι εξοργιστικό. Και επειδή έχουμε ελπίζω από το 2022 μέχρι σήμερα η δασκάλα να έχει αναπτύξει ευαισθησίες και να έχει μάθει και τη δουλειά της, βέβαια, γιατί ακόμα και ευαίσθητη να μην ήταν, αναγνώριζε τη δουλειά της, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, Ρίτσα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, διάθεση. Διάθεση. Να δούμε τα βιντεάκια μας τα ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Τι έχουμε πρώτο. Ξεκινάμε από το ευκολάκι. Αυτό είναι πολύ ευκολάκι. Για πάμε να δούμε το ευκολάκι. Κάντε το full screen να το δούμε, να το χαρούμε. Το κάνεις αυτό. Εγώ. Ναι. Κάθε πρωί ρε παιδί, σου ξαναπεί όταν με ρωτάς για αυτά τα δύσκολα. Πάλι. Εγώ τα απόγευμα για πλάκα. Εντάξει, για πλάκα. Εγώ επιλέγω το πρωί, γιατί το πρωί είναι ξέρεις που μου αρέσει πάρα πολύ. Για πλάκα ένα μισάωράκι είναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Για πλάκα το. Για πλάκα. Το έχω για πρωινό, γι' αυτό σου λέω πρωί. Για πλάκα τα απογευματάκι. Πολύ ευκολάκι. Λοιπόν. Πήρω ένα καφέ, μετά κάνω αυτό, μετά πώς το λένε το απογευματινό. Το επόμενο τι έχουμε, αγαπάς Αμοργό. Α, μετά σας ταξιδεύω στην Αμοργό. Για να το δούμε. Και θα σου πω μετά γιατί το επέλεξα. Ναι. Αμοργός, darling. Έχεις πάει. Δεν έχω πάει. Ούτε εγώ. Αλλά θα σου πω γιατί πάω να το δείξουμε. Λέω, Ματίνα, λευκάδα, λευκάδα, λευκάδα. Ενισάφη πια θα πει ο κόσμος. Να δούμε και κάτι άλλο, να προμοτάρουμε και κανένα άλλο μέρος. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Αμοργός, darling, λοιπόν. Είπαμε να περνούμε το σπίτι μας, γιατί μπες να μας πλακώσει, αλλά πάμε και λίγο παραέξω σε κανένα άλλο. Αυτό λέω. Μπορεί να είναι και καλύτερο, μπορεί να είναι 256 τετραγωνικών το άλλο σπίτι.
Κοίταξε. Στο Πολωνάκι. Μπάστα. Όχι και καλύτερο. Αυτό σηκώνει σαματά. Αλλά ωραιότατη δείχνει ο Αμοργός εδώ στο βίντεο. Οπότε μπορεί να πα και στη Λευκάδα, μπορεί να πα και στην Αμοργό, έτσι δεν είναι, να μοιράσει τι μέρε. Και στην Κεφαλονιά μπορεί να πα και στην Αμοργό και στη Λευκάδα να πα μετά. Έτσι. Εντάξει, τα βάλαμε όλα. Λοιπόν, το επόμενο. Τώρα σα έχω μία έκπληξη. Α, πριν την. Και αυτό, δες τι ωραίο, κάνε μάνα να δεις καλό, το είπα. Γιατί? Γιατί σου λέει τούτος εδώ τι κάνει αυτή. Η μάνα είναι μια χαρά πάντως. Όχι απλά μια χαρά, γι' αυτό το πρότεινα το βίντεο, για να χαρείται και ο ανδρικός πληθυσμός, να χαρεί. Αλλά το παιδί αναρωτιέται τι κάνει αυτή η τρελή, δεν πάει να μου ετοιμάσει το φαγητό το μεσημεριανό μου. Αυτή βέβαια κάνει και αυτός, ξέρεις, προσπαθεί λίγο να προσαρμοστεί, κάνεις, σου λέει ας κάνω κι εγώ καμία. Έχει κάνει, πώς λένε την καρδιά σου, έχει κάνει το στομάχι πέτρα, άμα είναι. Μέχρι να έρθει η ώρα να φάει κάτι το παιδάκι. Αλλά αφήστε το λίγο ακόμα, γιατί δεν πειράζει. Ας περιμένει το παιδάκι να βλέπουμε. Βέβαια, να βλέπουμε βέβαια, εμείς. Λογικό. Μα είναι χάρμα οφθαλμών η μητέρα, έτσι. Βέβαια. Γι' αυτό είναι κουκλί, είναι κουκλί και το παιδί, βλέπεις, της έχει μοιάσει. Ομορφούλης, αλλά εγώ επιμένω να βλέπουμε την κοπελιά. Τη μαμά, νομίζω είναι από αυτές που θαυμάζεται και γυναίκες, έτσι. Δηλαδή είναι από αυτές που... Που θαυμάζεται και γυναίκες, δηλαδή. Εννοείται. Είναι πανέμορφη. Και είναι και νέα μαμά. Νέα μαμά. Ή εκτός να σου πω, μήπως δεν είναι η μάνα, δεν το δε καλά και είναι η babysitter. Ωραία που το πήγες τώρα, ναι. Λοιπόν. Μπορεί να είναι babysitter, βέβαια. Μια δεύτερη ανάγνωση. 6 Μαρτίου και είναι παραμονή, είναι Τετάρτη, είναι παραμονή της Τσιχνοπέμπτης. Γι' αυτό σας έχω μία συμβουλή. Δες εδώ, για αποτοξίνωση. Σήμερα. Λοιπόν, θα κάνω αυτό σήμερα εγώ, μαζί με τη γυμναστική αυτή την πρωινή. Αυτή που θα κάνει, μετά θα πιει και ένα τέτοιο, κατάλαβε. Ένα αβοκάντο είναι αυτό, είδα. Εδώ κάνει προμήθεια, να έχει στο ψυγείο. Μου αρέσουν αυτά. Είναι ωραία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έβγεστα και σου δίνουν και ένα σπιν. Δεν είναι αβοκάντο, είναι από αγούρι και βλέπω και... Είναι πράσινο μήλο. Είναι αβοκάντο, είναι αγκούρι. Αυτό είναι υπερπλήρες γεύμα. Ναι, όντως. Έτσι, και είναι και δροσερό, δηλαδή σου δίνει έτσι... Θέλει λίγο παγάκι αυτό. Ναι, βέβαια. Φτιάχνω καμιά φορά εγώ στο μπλεντεράκι τέτοιο. Και λεμόνι αν είδες, και λεμόνι. Ναι, το λεμόνι δεν ξέρω. Και τζίντζερ νομίζω. Εντάξει, να σου πω κάτι, ό,τι γουστάρει ο καθένας, δηλαδή όποια γεύση του πάει. Σωστά. Και αν δεν θες και το πράσινο μήλο, βάλε το άλλο, βάλε το golden, βάλε το κανονικό. Ναι, βάλε ένα άλλο μήλο, το ίδιο θρεπτικό θα είναι και ουσία στο κοκτέιλ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό καλλιτέχνη του δρόμου, όπως λέμε, του πεζοδρομίου. Αυτό είναι το παραδοσιακό μαλλί της γριάς που ξέρουμε όλοι. Α, κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο τύπος. Χορεύει. Ναι. Αυτός το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, δηλαδή, καλά, το μαλλί της γριάς. Εδώ δεν στην γίνεται τώρα. Αν ακουμπήσει κάτω δεν τρως. Ωραίος. Χαίρεται άνεση, αυτό που κάνει, έτσι. Άνεση, χαίρεται αυτό που κάνει. Σου λέει, προσφέρω, πουλάω μαλλί της γριάς, αλλά στο μεταξύ θα ρίξω και ένα χώρο. Σίγουρα θα γίνει, και ένα χώρο. Θα είναι και πιο εμπορικό, θα τσιμπάνει. Το χαζεύεις λίγο, πάω φας και ένα. Μα κάνει θέαμα, έτσι. Το πουλάει διαφορετικά το μαλλί της γριάς. Έτρωγα. Ναι. Βέβαια, πολύ ζάχαρη, έτσι. Πολύ. Πάρα πολύ ζάχαρη. Δηλαδή, έγκοζες, έτρωγες μια τούφα, δύο, τρεις, πόσο πια. Εκτός αν είσαι τόσο γλυκαντζής, υπάρχουν και αυτοί. Ωραία. Πάμε σε διαλυματάκι. Ξέρεις ότι λένε, μουσικό. Να σου πω, έχουμε και μουσικό. Ωραία. Ξέρεις ότι δεν πρέπει, λέει, οι γονείς να δίνουν πολύ ζάχαρη στα παιδιά, γιατί τους δημιουργεί, λέει, υπερδιέγερση και μετά δεν σταματάνε. Γενικώς βλάπτει ζάχαρη, έτσι κι αλλιώς. Για να δούμε και το μουσικό μας. Πού πάμε, πού είναι εκεί. Αυτό είναι ένα ταξίδι στην Ασία, ασιατικός προορισμός. Όπου και αν πάνε, φοβερές εικόνες, ταξιδιάρικες. Ναι, μοιάζει με ύπεθρο Σιγκαπουριανή, τέτοιο πράγμα από εκεί. Πολύ ωραία. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι και από εκεί. Από Αμοργό πρώτα και μετά. Έτσι. Τώρα να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει στο νου του και να πάει όπου αγαπά. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο διαφημιστικό περιβάλλον και να επανέλθουμε. Πάμε και εκεί και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βέλα στο μια φωνή. Το κόκκινο της Σακακιού. Το κόκκινο εδώ, το δικό μου. Ωραία. Λοιπόν, είναι σήμερα 6 Μαρτίου και είναι πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, διότι πλέον η βία και ιδιαίτερα στο χώρο των ανηλίκων και στις μικρές ηλικίες... Έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, θα λέγαμε. Εντός σχολείων και εκτός, σε ολόκληρο, όπως το λες, επιδημία στην ελληνική κοινωνία.
Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τους σημερινούς μας καλεσμένους. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, δικηγόρο και δόκτωρ εγκληματολογίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Να είστε καλά. Και εμείς που είστε εδώ. Και την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου μέσω Skype συνδεόμαστε, τη γνωστή παιδοψυχολόγο, ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος. Ευχαριστούμε κυρία Καπάτου και σήμερα για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Αν θα είναι χρήσιμα όσα θα μας πείτε και οι δύο. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και με νόμο, και με νόμο στην Ελλάδα. Και με νόμο στην Ελλάδα. Δηλαδή, με νόμο από πέρσι, έτσι, από τέτοια πέρσι, εποχή. Ναι. Τέτοια εποχή ήταν περίπου. Έτσι, νομίζω ότι εφόσον το έβαλε σε αυτή τη βάση, ότι η Ελλάδα σαν να ακολουθεί τα βήματα της Αμερικής, άλλων κοινωνιών, πάρα που έχει προηγηθεί αυτό το φαινόμενο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θεωρώ καθήκον μου να θυμίσω ότι 9 χρόνια πριν, με την περίφημη υπόθεση του αείμνηστου Γιακουμάκη, ήταν η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συζητήθηκε ευρέως η έννοια bullying, σχολικός εκφοβισμός, εκφοβισμός στην γενικά. Στην Γαλακτοκομική Σχολή ο Ανίνων. Βεβαίως. Και εκείνη η υπόθεση τότε μας είχε βρει μόλις 9 χρόνια πίσω, με πολύ λίγα εργαλεία για να μπορούμε να αναλύσουμε το φαινόμενο, να παραδεχθούμε ότι υπάρχει, να μαθαίνουμε να το αναγνωρίζουμε στις τάξεις, ακόμα γίνεται προσπάθεια γι' αυτό. Και ερχόμαστε 9 χρόνια μετά με έναν νόμο από πέρσι, ο οποίος ενισχύει τους εκπαιδευτικούς, και αυτό πρέπει να το λέμε, ενισχύει και καλύπτει, έτσι όπως πάρα πολλά χρόνια θα ήθελα να το ακούνε οι εκπαιδευτικοί, τους καλύπτει από πειθαρχικές ποινικές διώξεις και περαιτέρω μπλεξίματα, εφόσον καταγράψουν σωστά τα περιστατικά που διαταράσσουν την ειδοσχολική ζωή, μεταξύ των οποίων και κορυφαίο είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Κάναμε δρόμο λοιπόν αυτά τα 9 χρόνια ως Ελλάδα, ακολουθήσαμε στο και καθυστερημένα το διεθνές παράδειγμα, αυτό ήταν και η ερώτησή σας, και βοήθησαν αυτά τα χρόνια. Βέβαια, ο καθένας... παρόλα αυτά όμως, λύσεις δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε. Επειδή είμαστε πίσω, είναι λογικό οι λύσεις να θεσμοθετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα λίγο πιο αργά, δυστυχέστατα. Τουλάχιστον μιλάμε γι' αυτό, ενώ πριν από 9 χρόνια δεν γνωρίζαμε το φαινόμενο. Θα σταθώ λίγο στο μιλάμε, μου επιτρέπετε, διότι από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει. Υπήρξε εγκύκλειος της Υπουργού της κυρίας Μακρύ προς τα σχολεία και έχει αρχίσει από τη Δευτέρα, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όλη τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή. Όλη αυτή η συζήτηση για περισσότερη γνώση σε όλα τα παιδιά, με εκδηλώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, δράσεις, συζητήσεις, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες για την ευαισθητοποίηση επιτέλους αυτό στα θέματα βίας. Κυρία Καπάτου, αυτό θα βοηθήσει, λέτε, όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει? Ναι, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Πιστεύω ότι κάποια βήματα έχουν γίνει, λίγα θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, για ένα τόσο σοβαρό κομμάτι το οποίο υπάρχει, και πιστεύω ότι η πρώτη επαφή μας είναι ακόμα πιο πριν από την υπόθεση του νεαρού Γιακουμάκη, τότε του άτυπου παιδιού αυτού, που δέχτηκε αυτό το νομό εκφοβισμό, ήταν την υπόθεση του Άλεξ, λίγο πιο νωρίς ακόμα, που τότε άρχισε η κοινωνία. Ναι, στην Βέρεια, βέβαια, το οποίο μας είχε συγκλονίσει όλους. Αυτό που ήταν νομίζω το 8, το 9, ναι, αλλά από τότε μέχρι τώρα. Ναι, ναι, νομίζω πως ναι. Και μετά από 2-3 χρόνια πρέπει να ήταν το άλλο παιδί, ίσως, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, τα τελευταία όμως χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει πράγματι ένα τσουνάμι. Εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο δράσεις. Η βασική που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, είναι το να μπορέσει το φαινόμενο αυτό να αρχίσει να μειώνεται, να σταματήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτό θα είναι με δράση σε βάθος χρόνου. Συνεπώς, οτιδήποτε γίνεται είναι καλοδεχούμενο. Αλλά εδώ χρειάζεται μια σωστή στρατηγική. Γιατί η βάση σε όλα τα πράγματα είναι η πρόληψη. Και εμείς έχουμε να κάνουμε μεγάλη διαδρομή στην πρόληψη. Και κανένας μας δεν ασχολείται επί της ουσίας. Άρα, μία μέρα λοιπόν το χρόνο, το οποίο ξεκίνησε από πέρυσι, να συζητάμε για τον εκφοβισμό. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι κάποια άλλα βήματα. Υπάρχει υπεύθυνο σχολική ζωή που έχει θεσπιστεί στα σχολεία νομοθετικά. Που αυτό είναι άλλο ένα βήμα σημαντικό. Έχει αρχίσει να γίνεται πρόληψη ψυχολόγων στα σχολεία και ειδικών ψυχικής υγείας. Άλλο ένα βήμα. Υπάρχει πλατφόρμα που θα γίνονται καταγγελίες και θα πρέπει να αξιολογηθούν. Σε πολλά σχολεία, ακόμα και σήμερα, δεν μπορεί να αναγνωριστεί το φαινόμενο. Δεν το αναγνωρίζουν έγκαιρα. Που για μένα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και δεν ξέρουν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, η αντιμετώπιση θα δράσει πονηρικό κομμάτι. Ενίοτε, κυρία Καπάτου, δεν έχει και δυσδιάκριτα όρια. Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να πούνε καλαμπουρίζουμε, για παράδειγμα, τον πειράζουμε ένα συμμαθητή του. Αλλά στην πραγματικότητα να είναι bullying.
Αν βλέπουμε όμως, γιατί είναι βασικό αυτό το πράγμα και θα εγώ, έχω γράψει πολλά χρόνια σε όλα αυτά, η σωστή παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν αρκεί μόνο να κάνουν το μάθημά του, το κάνουν οι περισσότεροι με ευσυνείδητο τρόπο και έχουν ευσυνειδησία στο να παρατηρούν συμπεριφορές. Εμείς τι θέλουμε, να παρατηρούν. Το πείραγμα σημαίνει ότι γίνεται μια φορά. Να μην είναι αδιάφοροι δηλαδή, να είναι πάνω από τα παιδιά και δίπλα τους, έτσι δεν είναι? Δίπλα τους και να μπορούν να παρατηρούν συμπεριφορές. Γιατί η ρόλη του εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ. Και ο εκπαιδευτικός φορτώνεται πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης ο εκπαιδευτικός, υπάρχει και κάτι άλλο. Έχει πολλαπλό ρόλο. Δεν είναι ο παιδευτικός ρόλος μόνο. Πρέπει να βοηθήσει το παιδί σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα, το να παρατηρεί τις συμπεριφορές των παιδιών. Για παράδειγμα, θα σας πω δύο απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να καταχραστώ και τον κύριο Παπαϊωάννου, δεν θα ήθελα καθόλου. Το πρώτο, όταν βλέπει ότι συνεχώς την ώρα που πάει να πει ένα παιδί μάθημα, τα παιδιά κρυφογελάνε, συζητάνε, την ώρα που εκείνο πάει να πει μάθημα, είναι ένα στοιχείο για μας που πρέπει να το παρατηρήσουμε περισσότερο. Γίνεται συνέχεια αυτό. Πάμε, μπαίνει το παιδί, βγαίνει στην τάξη ή στο διάλειμμα πάει να βγει και βλέπουν ότι πάλι συζητάνε, λένε σου από πίσω το παιδί. Πάλι άλλο ένα στοιχείο. Βλέπουν ότι το παιδί αλλάζει πιθανά συμπεριφορά. Άλλο ένα στοιχείο. Βλέπουν ότι ψάχνει τα πράγματά του εν αγωνίως μέσα στην τάξη. Άλλο ένα στοιχείο. Αυτά είναι δηλαδή, σημάδια λοιπόν ανησυχητικά που χρειάζεται να τα τσιμπάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Και όταν στο επίκεντρο είναι το ίδιο πρόσωπο, έτσι, πάντα. Ακριβώς. Κάτι συμβαίνει. Το ίδιο πρόσωπο είναι το βασικό. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν αυτό πείραγμα απλό, γιατί είναι το ίδιο πρόσωπο και είναι επίδειξη δύναμης και είναι επαναλαμβανόμενη κίνηση με σκοπό να του προκαλέσουν πρόβλημα. Και δεν είναι ισότιμη η σχέση των παιδιών σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Κύριε Παπαϊωάννου, πέρα από την έλλειψη αδιαφορίας, αυτό που έλεγε τώρα η κυρία Καπάτου, να είναι παρατηρητική η εκπαιδευτική των αντάλλων, μήπως χρειάζεται και λίγο περισσότερη αυστηροποίηση πάλι? Δεν εννοώ να είναι τιμωρή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η επιστροφή, ας πούμε, της πενθήμερης αποβολής για σοβαρό θέμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχουν απόψεις και υπέρ και κατά. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να πούμε την αλήθεια, να μην θεωρούμε το ότι όλα παίρνουν μια τροπή δεδομένη, ότι έχουμε ένα σχολείο, το οποίο οι νέες γενιές των εκπαιδευτικών είναι καλύτερες βέβαια, ένα σχολείο το οποίο είναι νομοφοβικό. Είναι καλύτερες, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί μπορεί να είναι πιο είναι καλά πιο δεκτική, είναι πιο αλλά δεκτική. Μπορεί να είναι αδιάφορες. Θα σας και πω η ακριβώς. Αδιαφορία είναι ίδιον και χαρακτηριστικό του σύγχρονου είμαι ανθρώπου. Είμαι ο πρώτος που του το γονέα, εντοπίζω. Του εκπαιδευτικού, γι' αυτό το λέω. Είμαι ο πρώτος που το εντοπίζω. Είναι νομοφοβικό το σχολείο σε πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή, όπου φοβάται ότι μπορεί να μπλέξει, προτιμά να κλείσει τα μάτια και να το ονομάσει να κάνει το κρέας ψάρι παρά να γράψει παρά μια να σελίδα. Το αντιμετωπίσει δηλαδή. Ξέρετε, στα σχολεία υπάρχει βιβλίο σχολικής ζωής, το οποίο μπορεί να λέγεται και διαφορετικά σε ανάλογα τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Εκεί καταγράφεται οτιδήποτε ζητήσει ο μαθητής και δεν το δει πρώτος και δεν το καταγράψει ο καθηγητής. Δεύτερον, υπάρχει και μια κακή εφαρμογή στο σχολείο του πρωτόκολλου αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, δεν μπορείς να φέρνεις ενώπιο τον υφιστάμενο τη βία και αυτόν που την ασκεί. Δηλαδή. Αυτό είναι η πιο εύκολη λύση, να λύσεις το πρόβλημα σε βάρος του θύματος, γιατί κανονικοποιείς το ότι και οι δύο είναι το ίδιο. Τα όρια λοιπόν για το ζήτημά μας ήταν. Λες και ασκείς ΕΔΕ δηλαδή ένα πράγμα. Ας πούμε, το ούτε στην ΕΔΕ δεν γίνεται αυτό. Για να βάζεις τη σκόνη από ακριβώς. Κάτω. Έτσι, ναι. Δεν είναι υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει το αποδεδειγμένο θεώρημα και μια τάση η οποία στην επιστήμη της ψυχολογίας δεν θέλω να λέω πράγματα που έχουμε την κυρία Καπάτο που είναι πάρα πολύ. Είναι αυτή που πρέπει να το πει και να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Είναι ένα θεώρημα το ότι αυτός που έχει υποστεί βία θα ασκήσει βία. Όμως, δεν είναι βέβαιο το ότι το θύμα θα γίνει μετά και αυτοθήτης. Με το θύμα, λοιπόν, το σκέτο, αυτό που υφίσταται βία, τι θα κάνουμε? Η ρόλη είναι διακριτή και αν στο σχολείο δεν μπουν σε σωστά καλούπια οι ρόλοι ενώπιον της μικρής κοινωνίας, ότι αυτός έκανε κάτι, θα το αναλύσουμε, θα πούμε γιατί συνέβη, μπορεί και να το συγχωρέσουμε, όμως θα πούμε το ότι δεν επιτρέπεται να συμβεί και θα στηρίξουμε αυτόν που το υπέστη και θα τον βοηθήσουμε να μην το ξαναυποστεί. Εάν η ρόλη δεν είναι διακριτή στο σχολείο, ναι. Πώς περιμένουμε μετά, με τέτοια έξαση της εγκληματικότητας που έχουμε σήμερα στα σχολεία και περί τα σχολεία, να μην δούμε εγκληματίες κανονικούς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μικροπαραβάτες ή οι ενδυνάμει παραβάτες οι ανήλικοι. Να μην δούμε εγκληματίες σε 15 χρόνια που θα έχουν την αίσθηση ότι κερδίζουν το σύστημα
χωρίς καμία ανάσχεση, χωρίς καμία επίπτωση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν. Άρα, κυρία Καπάτου, σας βλέπω ότι κάτι θέλετε να πείτε. Τι διαχείριση χρειάζεται να γίνει σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη, λοιπόν? Θέλω να σας πω δύο πράγματα πολύ βασικά. Ότι οι περισσότεροι, όταν έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν, πηγαίνουμε και συμπαρατασσόμαστε, όπως είναι φυσιολογικό, με την πλευρά του παιδιού που είναι το θύμα, που έχει στοχοποιηθεί και είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί αυτό το παιδί δεν ευθύνεται σε κάτι, ούτε έχει προκαλέσει κάτι. Ίσα-ίσα έχει υποστεί πόνο και πάρα πολλές επιπτώσεις που μπορεί να φτάσουν έως ψυχικό τραύμα και να επηρεάσουν το συναισθηματικό του κόσμο. Όμως, αυτό που μετράει και είναι πολύ βασικό για μας είναι το εξής. Να μπορέσουμε να δράσουμε και να βοηθήσουμε και το παιδί που είναι ο δράστης. Έχει φανεί και βάσει μελετών ότι τα παιδιά που είναι άρα δράσεις, και αυτό, κυρία Καπάτου, ένα πληγωμένο παιδί είναι δηλαδή. Ένα πληγωμένο παιδί είναι και αυτό. Ακριβώς, που μπορεί και αυτό να χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται βοήθεια. Και αυτή είναι η τάση. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να μην το μετατρέψουμε σε παρία του συστήματος. Γιατί είναι σαν να του λέμε, έχεις φορέσει αυτό το ρόλο. Και εσύ πάντα θα είσαι εκεί και ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου μελλοντικά. Να εμπλακεί σε παραβατικές συμπεριφορές και με τον νόμο. Μελλοντικά στην ενήλικη ζωή και σε πολλά άλλα πράγματα μπορεί να εμπλακεί. Και μία άλλη κατηγορία που εξετάζουμε πάρα πολύ και παρεμβαίνουμε είναι τα παιδιά που είναι οι θεατές, οι παρατηρητές. Γιατί αυτά χωρίζονται σε διάφορους ρόλους. Και αυτά, που εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντική δουλειά πρόληψη, είναι κάποια παιδιά που ενισχύουν, κάποια άλλα που βοηθάνε το δράστη σε όλα αυτά, κάποια άλλα που παρατηρούν απλώς και φοβούνται να είναι, και είναι ουδέτεροι, και κάποια άλλα άρα θέλουν όλα δουλειά να... δηλαδή. Θέλουν όλα προσέγγιση. Αυτό και θέλω θεραπεία. Να σας πω. Και γι' αυτό είναι λοιπόν τόσο σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική αντιμετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο δεν είναι κάτι απλό. Και χρειάζονται επιστήμονες ψυχικής υγείας για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και θα δώσουμε μεγάλη έφαση και στην πρόληψη. Έχουμε πολλά πρωτόκολλα που μπορούμε να εφαρμόσουμε και με μεγάλη επιτυχία, τα οποία τα δανειζόμαστε και από άλλες χώρες και τα προσαρμόζουμε και στη δική μας τη χώρα. Και έχουμε και εμπειρία σε όλα αυτά. Πλέον πάρα πολύ μεγάλη στο πώς μπορούν να γίνουν. Και πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικός και στα μηνύματα στα οποία περνάει για τη συνεργασία, για τη συμπερίληψη, για την επίλυση συγκρούσεων και ακόμη και για τους νέους μαθητές που μπορεί να έρχονται ή που μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι. Πώς συμπεριλαμβάνονται μέσα στο σύστημα της σχολικής τάξης. Ποια είναι η παρακολούθηση. Απλά, κυρία Καπάτου, μας τα λέτε όπως πρέπει να... όπως είναι μάλλον και όπως χρειάζεται να γίνουν. Απλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πολλή δουλειά αυτή. Δηλαδή άμεσα δεν πρόκειται να δούμε κάποια αλλαγή, κάποιο άμεσα μάζημα. Σε κανένα επίπεδο δεν μπορούμε να δούμε. Το θέμα είναι ότι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τα γνωστικά καθήκοντα, έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει εξίσου και αυτή τη δουλειά. Δεν το ζήτημά μας είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάποια εκπαίδευση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση και πολύ σωστά το θέτετε, γιατί χρειάζεται και άλλη εκπαίδευση και σε άλλα επίπεδα και αυτό είναι ένα πρώτο μέλημα. Αλλά θα σας πω ότι και όλες οι ενέργειες είναι πολύ σημαντικές από την πλευρά του σχολείου, είναι και εμείς οι γονείς. Τι κάνουμε και εμείς οι γονείς στο σπίτι το μας. Κρίσιμο, γι' αυτό λέω κατά πόσο, κυρία Καπάτου, μπορεί να μαζευτεί. Πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει ο επιστήμονας όπως είστε εσείς στο σπίτι του κάθε γονέα, ο οποίος μπορεί να είναι αδιάφορος, μπορεί να είναι επιθετικός και να του πει πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά για να μην επηρεάζεται το παιδί. Άρα χρειάζεται και επιμόρφωση και των γονέων, νομίζω. Σχολή γονέων χρειάζεται να γίνει. Σχολή γονέων χρειάζεται στο πλαίσιο του σχολείου. Ακόμα και αυτό. Κοίταξε, ακόμα και αυτό που κάνουμε σήμερα και αναδεικνύουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα και γίνονται πολύ συχνά τέτοιου είδους συζητήσεις. Νομίζω ότι βάζουμε όλοι κάποια σποράκια προβληματισμού στους γονείς. Γιατί κανένας γονιός δεν είναι τόσο αδιάφορος. Μπορεί να μην ξέρουν, μπορεί να είναι πολύ προβληματισμένοι για άλλα θέματα. Μπορεί να μην επικεντρώνονται, αλλά όμως τους ευαισθητοποιούμε μέσα από αυτά. Και με συζητήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί τα προβλήματα και οι υποχρεώσεις. Φοβάμαι ότι ο γονιός θα αναγκαστεί να ευαισθητοποιηθεί όταν τελικά το σχολείο πάρει από το χέρι το κανονιστικό πλαίσιο που διαθέτει και του πει το παιδί σου έκανε αυτό. Αυτό στη σχολική κοινότητα απαγορεύεται τελεία. Θα πληρώσεις εσύ το υπόλοιπο για να μπορέσεις να μάθεις. Όχι να πληρώσεις σε χρήμα. Θα έχεις τις συνέπειες εσύ ως γονιός. Τις επιπτώσεις, όχι συνέπειες τις νομικές. Γιατί πρόσωπος της αστυνομίας μας έχει πει εδώ στην εκπομπή
ότι πιάνουν, συλλαμβάνουν έναν ανήλικο που είναι βίος και τα λοιπά. Τον παίρνουν τηλέφωνο το γονέα, ο οποίος κοιμάται και λέει: Πού θέλετε να ξέρω που είναι, λέει. Όχι μόνο ώρα. Αυτό, αλλά έρχεται και, με σημαία, με παντιέρα στο σχολείο και λέει: Τι, το παιδί μου δεν το έκανε, εσείς τέτε. Όχι, με τίποτα. Δε. Υπάρχει μεγάλη άρνηση από τους γονείς. Οπότε πρέπει το σχολείο να αμυνθεί υπέρ του ρόλου του, όχι για να καταδικάσει ή να καταδείξει ή να στιγματίσει. Υπέρ του ρόλου του με τα εργαλεία αυτά. Μια που μιλάμε για το σχολείο, εγώ ανέσυρα το νομοσχέδιο το περσινό, αυτό το πρόγραμμα ζούμε αρμονικά μαζί, γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Πάμε τη σιωπή, ναι, έτσι. Ναι. Το οποίο προέβλεπε, βλέπω, μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνει είναι διπλασιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Ενίσχυση υποστηρικτικών φορέων, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών εισαγωγής σχετικών θεματικών στα εργαστήρια δεξιοτήτων, εμπλουτισμός νέων προγραμμάτων σπουδών κτλ. Έχουν γίνει όλα αυτά, έχουν ξεκινήσει. Μάλλον κάποιος αρμόδιος από το Υπουργείο θα μπορούσε να μας απαντήσει. Ναι, αλλά από το χώρο σας, από τον επιστημονικό σας κλάδο, γνωρίζετε, ναι, κάτι τέτοιο, συναδέλφους σας που πήγαν. Ένα στα πέντε σχολεία νομίζω ότι έχει ψυχολόγο αυτή τη στιγμή. Έτσι έχω διαβάσει και έτσι έχω πληροφορηθεί. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί να γίνει δουλειά πρόληψης, ούτε καν εγώ πιστεύω επαρκούς αντιμετώπισης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Ναι, αλλά την άλλη είμαστε και στον πρώτο χρόνο που τρέχει, όπως είπε και ο κ. Παπαγιάννου, πρέπει ναι, να περάσει. Είναι μια διαδικασία, ναι, προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να εξαπλωθεί και να μπει σε κάθε σχολείο ο επιστήμονας, ο ειδικός. Οπωσδήποτε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι ο επιστήμονας, δεν έχει το μαγικό ραβδί. Πρέπει οι γονείς να συνεργάζονται. Πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Γιατί ο γονιός και ο ρόλος του γονιού είναι πολύ σημαντικός. Εμείς κατευθύνουμε τα παιδιά μας. Δεν γίνεται παιδιά 14 και 15 χρόνων να βγαίνουν έξω και να μην ξέρουμε εμείς που πάνε, ποιες είναι οι παρέες τους, τι κάνουν. Δεν ξέρουν τους φίλους τους. Ακριβώς, και εκεί είναι το σημαντικό. Το σχολείο είναι επικουρικό. Και ο ρόλος του ειδικού δεν είναι η πεμπτουσία των πραγμάτων. Ούτε έχει το μαγικό ραβδί κανένας ειδικός να το κάνει. Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια σωστή ενημέρωση πρώτα, που και εκεί απέχουμε, και μετά ευαισθητοποίηση. Να βλέπουμε τα παιδιά μας από νωρίς πότε έχουν ενδείξεις ανησυχητικές. Όταν ο δάσκαλος στο δημοτικό μας λέει ότι το παιδί δεν ακολουθεί την παρέα, δεν μπορεί να είναι ήσυχο, δεν ακούει τα όρια, δημιουργεί πρόβλημα στην τάξη. Άρα εκεί πρέπει να θορυβηθούμε. Δεν θα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε. Όχι να βρίσουμε το δάσκαλο, να μπορούμε να το πούμε ευχαριστώ. Που συμβαίνει και αυτό, κυρία Καπάτου. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, ο γονιός, επειδή δεν θέλει να το συλλάβει ότι έχει αυτή την ευθύνη και χρειάζεται. Και ξεκινά και το πρόβλημα. Γίνεται και επιθετικό στο δάσκαλο, τον καθηγητή, ότι υπερβάλλει, τα παραλές. Και για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί μιλάμε, οι αριθμοί που τα λένε πάντα ή σχεδόν πάντα όλα είναι πραγματικά σοκαριστικοί. Πάνω από το 30%. Των ανήλικων μαθητών έχουν δεχθεί bullying στο σχολείο παγκοσμίως. 3 στους 10 δηλαδή. Και είναι ο φανερός αριθμός αυτός. Αυτοί που το έχουν πει. Μπράβο, που το έχουν ομολογήσει. Ακριβώς. Και αυτοί που το. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, κυρία Καπάτου και κύριε Παπαϊωάννου. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα σε μία πορεία, σε μία διαδρομή ζωής πολύ διαφορετική. Εντελώς. Διαφορετική. Καμιά φορά αυτό που λέμε, ίσως λίγο από το πουθενά αλλάζει η ζωή μας, αλλά όμως που πρέπει να κυνηγάμε και την τύχη μας. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες ζωής, γιατί δείχνει ότι κάποιος δεν μασάει. Αν δεν του πάει το ένα, δεν του ταιριάξει το άλλο, δεν του προκόψει το τρίτο, πάει για άλλα και θα το πετυχαίνει. Κάτι άλλο, Ματίνα, που λέει ο κόσμος, ο λαός. Δηλαδή, πρέπει να έχεις και το νου σου όταν τα τρένα περνάνε από μπροστά σου. Σε ποιο θα ανέβεις. Έτσι, μπράβο. Τα βαγόνια να ανέβεις. Ποιο θα είναι το καλό που θα σε πάει καλά στη σωστή τη διαδρομή και τον προορισμό. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Να συναντήσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Ελένη Πολωνίδου. Γεια σας, κυρία Πολωνίδου. Τι κάνετε? Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κυρία Πολωνίδου. Μεγάλη μας χαρά. Να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας. Λοιπόν, ο τίτλος λέει Μελισσουργός. Ήδη περιγράφει το σούπερ την ιστορία, το story. Εις πράκτορας, πουλούσα, πουλάγατε ψυγεία, τελικά αναλάβατε μια επιχείρηση με τα μελίσια του μπαμπά και έχετε το μέλι μπαμπά. Για πείτε μας, κυρία Πολωνίδου, αυτή τη διαδρομή. Εγώ ξεκίνησα σαν μελισσοκόμος, ήμουνα 20 χρόνια υπάλληλος, μάρκετινγκ τελείωσα, δεν είχα καμία σχέση με τα αγροτικά. Κάποια στιγμή, λόγω της κρίσης, έχασα τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης μελισσοκόμος, δεν ήταν επαγγελματίας. Έτσι και ξεκινήσαμε το μέλι του μπαμπά, γιατί προς τιμήν του ήταν το μέλι που πήραμε από τα μελισσάκια του. Με 8 μελίσσια λοιπόν, και με μια διαδρομή αρκετά περιπετειώδης, γιατί ούτε με την επιχειρηματικότητα είχα ασχοληθεί. Ξεκίνησα σιγά σιγά με τις κεραλιφές, κάνοντας κι εγώ κάποια προϊόντα στις
στην κουζίνα μου. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε το εργαστήριο, αδειοδοτηθήκαμε από τον ΕΟΦ για παραγωγή καλλιτικών. Και τώρα βλέπουμε ότι έχετε κάνει δηλαδή πολλά προϊόντα με βάση το μέλι, έχετε δημιουργήσει. Ναι, ναι, έχουμε και την πρόπολη, η οποία είναι κάποια προϊόντα, όπως και το μελισσοκέρι είναι από τα μελίσια μας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και σιγά σιγά προχωρήσαμε, η επιχείρηση εξελίχθηκε. Αυτό, κυρία Πολωνίδου, είναι το σήμερα. Θέλουμε να μας πάτε λίγο, κάποια χρόνια νωρίτερα, όταν ξεκινήσατε από εισπράκτορας, δηλαδή τα χαστούκια της ζωής που τα τρώμε όλοι μοιραία, δεν τα αποφεύγει κανένας όσο και να θέλει και να πασχίζει γι' αυτό. Πώς σας πήγε η μία κακοτυχία και η μία στραβοτιμονιά και σας έφερε στο σήμερα που είναι πέρα για πέρα επιτυχές. Ξέρετε, οι πιο βασικοί άξονες σε αυτό που είπε η Μαντίνα, που περιγράφονται, ότι πώς αλλάζει η ρότα της ζωής σας όλοι. Έτσι. Ναι. Ναι, ούτε και εγώ το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Απλά ήταν αυτό το πάθος. Δηλαδή, όταν αγαπάς κάτι, νιώθεις αυτή την αγάπη για αυτό και το πάθος. Τελικά, και βέβαια με πολύ αγώνα, ήταν η ανησυχία, ήταν το να έχω κάτι δικό μου, ήταν η χαρά, το ότι έβλεπα τους ανθρώπους που ήταν ευχαριστημένοι από τα προϊόντα. Ναι, με τα 8 μελίσια λοιπόν, έτσι να σας τα πω συνοπτικά, έκανα στην αρχή κάποιες κεραλιπούλες, είχα κάποια λίγα μέλια που βγάλαμε την πρώτη χρονιά, τελικά τα κράτησα τα μελισσάκια, έκανα κάποια σεμινάρια στο ΑΠΘΙΤΑ, στο Πανεπιστήμιο εδώ της Μελισσοκομείας, συνέχισα σιγά σιγά με τα προϊόντα, έστησα ένα μικρό εργαστήριο, αδειοδοτηθήκαμε από το ΕΟΒ, τον ΕΟΒ, γιατί και οι κεραλιφές θεωρούνται καλλιτικά, χρειάζονται αδειοδότηση. Δεν μπορείς να κάνεις κεραλιφές. Άρα, κυρία Πολωνίδου, ακολουθήσατε όλη τη διαδικασία και την εκπαιδευτική και την επιμορφωτική και την επιχειρηματική για να κάνετε κάτι τελικά τόσο υπεύθυνα και επαγγελματικά όσο μας το παρουσιάζετε. Όλο αυτό όμως λέει επιχειρηματικό ζήλο, έχω να πω εγώ. Βέβαια. Δηλαδή, βέβαια, μπορεί να μην το ξέρατε. Και μεράκι, βέβαια. Είπατε, δεν γεννήθηκα επιχειρηματίας. Βεβαίως και μεράκι. Εννοείται. Δεν γεννήθηκα επιχειρηματίας, αλλά όλο αυτό θέλω να μάθω όλο και περισσότερα, να το εξελίξω. Δεν μείνατε στο παράγω μέλι απλό αυτό που τρώμε. Πήγατε, το δώσατε άλλη διάσταση. Φτάσατε μέχρι τον ΕΟΦ τώρα για να βγάζετε προϊόντα. Ναι. Δηλαδή, οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις και όλες οι διαδικασίες που διατηρεί αυτή τη στιγμή το εργαστήριο είναι παρόμοιες με αυτές που έχει και μια μεγάλη βιομηχανία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει εμείς να πούμε είναι ότι πέρα από όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε, που έκανα εγώ έτσι, σαν απλός μελισσοκόμος, σίγουρα παίζει ρόλο και. Δηλαδή είχα ένα πτυχίο μάρκετινγκ. Καμιά φορά λέμε τα παιδιά μας να σπουδάσεις. Όλα αυτά κάπου παίζουν ρόλο για να μπορέσεις να έχεις μια πετυχημένη πορεία. Δηλαδή, κυρία Πολωνίδου, να ρωτήσω κάτι, θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Κάθε φορά που ένα εγχείρημα αποτύχανε, λυγίζατε, απογοητευόσασταν ή κινούσατε για το επόμενο και το βάλατε πείσμα, στόχο και όνειρο που πραγματώσατε τελικά το συγκεκριμένο, να απογειώσετε το μέλι και τις ιδιότητές του. Όχι, να σας πω την αλήθεια, και η αποτυχία ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε αποτυχία. Δηλαδή, μπορεί να ήταν μικρές οι χαρές. Δηλαδή, η μεγαλύτερη δυσκολία μου ήταν να καταλάβω τις διαδικασίες και το πώς πρέπει να εδραιωθεί σχετικά και νόμιμα όλο αυτό. Όχι, λέω κυρία Πολωνίδου, ξεκινήσατε από εισπράκτορας, πουλάγατε ψυγεία, δηλαδή το ένα εγχείρημα μετά το άλλο. Τα καλοδεχόσασταν το επόμενο βήμα. Εμένα με νοιάζει η ψυχολογία και η στάση σας απέναντι στη ζωή και στα νέα εγχειρήματα κάθε φορά. Αυτό θα ήθελα να ακούσει ο κόσμος. Ότι το παλέψατε, αγωνιστήκατε και το απογειώσατε. Ναι, έτσι όπως το λέτε τώρα, πράγματι έρχονται κάποια σκέψεις, όντως δυσκολίες. Δηλαδή εκεί που ήμουν πολίτρια σε βιομηχανικό προϊόν, έτσι, με επισκέπτες βιομηχανίες στο εξωτερικό, να καταλήξω να προσπαθώ να μαζέψω βότανα ή να βάλω τη στολή της μελισσοκομείας μέσα στην κάψα και μέσα στη. Τι σχέση το ένα με το άλλο. Ωραίες αλλαγές και εναλλαγές, κυρία Πολωνίδου. Να είστε καλά που δεν το παρατήσατε, το παλέψατε και το φτάσατε εκεί που θέλετε. Θέλατε και ακόμα παραπάνω να το πάτε, βέβαια. Και ξέρετε, ίσως είναι λίγο το ενδιαφέρον που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ είμαι σαν μικρό παιδί. Θέλω συνέχεια να μαθαίνω κάτι καινούριο. Δηλαδή, μετά από τις μολύνσεις. Και αυτό σας ανταμείβει. Είναι προφανές. Είναι, κυρία Πολωνίδου, είναι το λεγόμενο διαβίου μάθηση. Δεν θα γεράσετε ποτέ. Πάντα κάτι καινούριο. Το καλλιτικό, όλα αυτά. Τη χημεία του καλλιτικού. Όλα αυτά, παρόλο που εμείς έχουμε φυσικά προϊόντα, έτσι. Έχουμε 100% φυσικά προϊόντα.
έχουμε εξελίξει και σε καλλιτικά νέα στιγμή. Να είστε καλά, να είστε καλά, ναι, κυρία Πολωνίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα αυτή πολύ. Σας την εμπειρία. Μπράβο, να είστε καλά, λοιπόν. Ωραία, αισιοδοξία. Πολύ ωραία. Και αυτό που έχει ζήλο συνέχεια για κάτι καινούργιο. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το σημερινό One Live Magazine. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, μέρα Πέμπτη αύριο, τσικνοπέμπτη κιόλας. Έχετε να ακούσετε αύριο, έχω να σας σούρω πολλά εσάς τον. Γιατί βέβαια, δεν θέλω να τρώμε και λίγο τσισί, βέβαια, λίγο κρεατάκι. Θα φάτε, αλλά θα κάνω και αντιπολίτευση. Θα κάνω αντιπολίτευση λοιπόν ως κορτοφάγος. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και με το καλό αύριο συνθεώ θα τα πούμε στις 9 το πρωί. Να είστε καλά λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή υπόλοιπη ημέρα.